Καλησπέρα. Τι κάνετε? Είστε καλά? Ξεκινάει η εκπομπή All About Aris on air. Γεια σου Νίκο. Να άνοιξες. Φίλοι, γιατί να μας άνοιξω? Ναι, είσαι φίλος μας. Καλή εβδομάδα. Επίσης. Καλή είναι η εβδομάδα. Πάμε μέχρι και τις 6.30. Καλή είναι η εβδομάδα. Στην πρώτη εκπομπή, καλά ξεκινάει η εβδομάδα. Μετά το χθεσινό αποτέλεσμα. Αλήθεια λες. Στην Ξάνθη, μας στεναχώρησε τον μπάσκετ λίγο βέβαια το περασμένο Σάββατο. Θα τα στρώσουμε, δεν πειράζει. Θα τα στρώσουμε σιγά σιγά για τα πράγματα. Εντάξει, νομίζω ότι. Εντάξει, δεν, σε κάποιους μπορεί να ακούγεται ωραίο αυτό, αλλά τον Αριανό μέσω από το Κύρακο η μπάλα περισσότερο τον έκαιγε. Ε, αλήθεια είναι. Και όχι το μπάσκετ. Και το γυναικείο βόλεϊ. Καλά, ναι. Εσένα. Λοιπόν, ξεκίνησε και το γυναικείο βόλεϊ. Ναι, ναι. Πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Δυνατό. Δυνατό. Λοιπόν, FM και ενώ τα μηνύματά στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή για την ώρα. Θα δούμε αν θα προλάβουμε να ανοίξουμε τις τηλεφωνικές γραμμές. Σήμερα Δευτέρα, 21 του Οκτώβρη, τον φάγαμε και τον Οκτώβρη σιγά σιγά. Μπαίνουμε στο Νοέμβριο, αλλάζει και η ώρα την Κυριακή. Να έχετε το νου σας, να ξέρετε. Λοιπόν, και έρχεται ένα πολύ ωραίο τριήμερο. Καλό και αυτό. Λοιπόν, θα μιλήσουμε για το χθεσινό παιχνίδι. Αυτό ήταν που μονοπόλησε το ενδιαφέρον μας από το Κύριακο. Το ματς του Άρη με την Ξάνθη στα πηγάδια, στα εξωτικά πηγάδια, όπου με το Χρύσανθο βρεθήκαμε και θα σας αναφέρουμε και θα σχολιάσουμε και τα όσα είδαμε. Ωραία, περάσαμε. Ο καθένας από το δικό του post είναι η αλήθεια χθες. Φίλε, γιατί εκεί που ήμουν. Σε διαφορετικά. Εκεί που ήμουν, έχω καταλαβήξει τα καλύτερα βίντεο, το είδες. Αλήθεια είναι αυτό. Επίσης πήγα πολύ πιο γρήγορα στη συνέντευξη τύπου. Επίσης αλήθεια. Με είδες. Αλλά έχω τραβήξει τα καλύτερα βίντεο γιατί είμαι πίσω από τον κόσμο. Εν τω μεταξύ, πρόσεξε, είμαι και πίσω από τους οπαδούς. Οπότε δεν τίθεται και το θέμα φάτσες, μη βάζει και με διάφοροι που λένε μη είμαι. Πλάτες! Μην τραβάζει. Λοιπόν. Οπότε ήμουν ένα βήμα μπροστά σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους στο κομμάτι αυτό. Αλλά θέλω να ξεκινήσω λίγο διαφορετικά. Οπα. Την εκπομπή. Μην βάλεις τραγούδι πάλι. Εννοείται θα βάλω τραγούδι και μάλιστα συγκεκριμένο στοχευμένο. Πάλι. Περίμενε, δεν μου το στείλανε όμως αυτό, δεν είναι δική μου επιλογή, δεν το έχω ακούσει καν. Ναι. Αλλά έχει το νόημά του το τραγούδι, απλά πρέπει να το βρω για να δω. Ναι, γιατί μου έχει στείλει και διάφορα κι εσύ. Λοιπόν, κάτσε να αυτό. Αυτή είναι η κόρη μου, όχι. Εδώ, γιατί νομίζω είμαστε. Τραγούδι, θα καταλάβεις, θα καταλάβεις. Θα καταλάβεις. Πες εσύ αυτά δικά σου μέχρι να το βρω εγώ. Να πω τα δικά μου. Ναι. Μέχρι να το βρεις. Α, πριν να πω το εξής, να δώσω χαιρετίσματα στο ΑΤΑΦ Τούμπας. Τι έκανε το ΑΤΑΦ Τούμπας? Στα αριανάκια που βρίσκονται εκεί πέρα. Ναι. Και να ξέρουν κάποιοι εκεί με τα φάξ και τα λοιπά που έχουν στείλει ότι έχουν αλλάξει τα κόζια. Κιτρινίσαμε και το ΑΤΑΦ Τούμπας. Κολλητός μου δηλαδή. Και αυτός τα λέει, είδες. Παπτής είναι αυτός βέβαια. Αριανός είναι ο δικός μας. Άλιστα. Ακούει χαιρετίσματα, χαιρετίσματα. Είχε μια συνδιαλλαγή με τον αδερφό μου. Ακούει την εκπομπή αυτή τη στιγμή? Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Πάντως ο αδερφός μου, επειδή τυχαίνει να έχει το ίδιο επίθετο μαζί μου, ναι. Είχε μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση μόλις αντιλήφθηκαν ότι είναι αδερφός μου. Καθίστε, να σας προσφέρουμε. Να τα βλέπετε αυτά, εσείς της οικογένειας. Φάγανε και μολότοφ τις προάλλες αυτές. Τι? Φάγανε και μολότοφ. Γιατί? Δεν ξέρω. Και δούλευε και ο κολλητός μου υπηρεσία. Επειδή δεν κάνουν τα κέφια κάποιων συγκεκριμένων. Επειδή τελείωσε το μελάνι στον εκτυπωτή. Λέτε να αντιξουσιαστές, δεν ξέρω. Τι? Αντιξουσιαστές. Εντάξει. Γι' αυτό. Αυτός ποιος μου το στείλε χθες, φίλε, και το ψάχνω εγώ να το βρω. Λοιπόν, τα αποτελέσματα του Σαββατοκύριακου. Ναι. Ολυμπιακός Όφη 2-1. Πολύ συζητημένο παιχνίδι. Λόγω των διαιτητικών αποφάσεων. Ναι. Πανετολικός Λάρισα το είδα. 2-2. Χορταστικό παιχνίδι από πλευράς γκολ. Όχι τόσο πλευράς θεάματος. Κάναμε λίγο σκάουτινγκ του Πανετολικού. Χθες είχαμε Πανιώνας Αστέρας Τρίπολης. Δικαιωθήκαμε για το διπλό 0-1. Ξάνθη Άρης 0-1 επίσης. ΠΑΟΚ Λαμία 3-0. ΑΕΚ Βόλος σε ένα ωραίο μάτς 3-2 στη Ριζούπολη. Και το παιχνίδι που κάποιοι παίξανε με τα λεφτά μας, Ατρόμητος Παναθηναϊκός 0-1. Τι εννοείς παίξανε με τα λεφτά μας? Γιατί βάλαμε, ρε φίλε, διπλό τον Αστέρα, διπλό άσο τον Ατρόμητο. Και πήγα. Αφού δεν νιώθεις, τι να σε κάνω. Και έχασε από τον πεθαμένο τον Παναθηναϊκό, δηλαδή τώρα σε παρακάνω. Εντάξει. Λοιπόν, κάποιοι παίζουν με τα λεφτά μας, δεν πειράζει. Προχωράμε. Η βαθμολογία μετά και από την ολοκλήρωση της 7ης αγωνιστικής. Πρώτος Ολυμπιακός με 19, δεύτερος ΟΠΑΚ με 17, τρίτη Ξάνθη με 15, τέταρτη ΑΚ με 14. Πέμπτος Όφη με 13,
Τέταρτη, τέταρτη είναι. Έκτη Λάρισα με 9. Έβδομος ο Βόλος με 9. Όγδος ο Άρης με 8. Αλλά σε απόσταση πον ενός βαθμού πλέον την εξάδα. 8 έχει και ο Παναθηναϊκός στην 9η θέση, Κατρόμπτος στην 10η. 6 ο Αστέρας Τρίπολης στην 11η. 12η Λαμία με 4. 13ο Πανετολικός με 2. 14ο Πανιώνιος με μείον 2. Η επόμενη αγωνιστική, Σάββατο 26 του Οκτώβρη, ανήμερα το Δημήτρη, Όφη Ξάνθησης 5 και 4. Ενδιαφέρει τον Άρη αρκετά. Βόλος Πάοξ στις 7.30. Και αυτό ενδιαφέρει τον Άρη και νομίζω θα το πάρει το αποτέλεσμα που θέλει στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Την Κυριακή Παναθηναϊκός Λάρισα στις 3, νωρίς, και αυτό το μάτς ενδιαφέρει τον Άρη γιατί μπορεί να προσπεράσει τη Λάρισα. Ατρόμητος Πανιώνιος στις 5, τοπικό ντέρμπι στην Αθήνα. Άρης Πανετολικός στις 5 και 4. Έχει τον Ολυμπιακό από κάτω γι' αυτό. Και το ντέρμπι της αγωνιστικής Ολυμπιακός ΑΕΚ στις 7.30 και τη Δευτέρα 28 Οκτωβρίου, ανήμερα της εθνικής μας έρωτης. Αστέρας Τρίπολης, Λαμία στις 7.30. Χρήσανθε, παίξε μπάλα. Το έλεγε. Να πω το εξής λοιπόν. Ο τύπος αυτός έχει έρθει στην κερκίδα των οπαδών του Άρη μπροστά στα μάτια μου και λέει 100-0 σας παίζει μόρυγα μιόλες. Αυτός ο τύπος λοιπόν είναι στον πάγκο ομάδας. Και αν ορμήξουν οι οπαδοί, γιατί γι' αυτό το έκανε, θα λέμε για τους αλυταράδες, για αυτούς που πάνε στο γήπεδο να δημιουργήσουν φασαρία και πώς πήραν και μπήκανε μέσα στο γήπεδο να δεν είχε εισιτήρια ο Άρης και πώς βρέθηκαν αυτοί εκεί και διάφορα άλλα τέτοια. Είναι απίστευτη η πρόκληση που κάνει ο τύπος αυτός, ο Τσαλίκης, που τον ξέρουμε όλοι γιατί είναι συνεπίθετος με τον γνωστό τραγουδιστή. Εδώ πάει και ο Μίγιο καταληξία άλλη. Το γνωστό κρεβάτι, το σιδερένιο ρε φίλε. Α, και αυτό που είπε στον ελληνικό πάει. Λέω λοιπόν ότι θα πρέπει, δεν ξέρω αν γράφτηκε στο φίλο αγώνα, φαντάζομαι δεν γράφτηκε γιατί δεν πήρε χαμπάρι ο τέταρτος, ήταν μετά από καν δύο ώρες εκεί πέρα και στην δεύτερη φορά που ξαναέρχεται ο τύπος πάει να τεινάξει το παιχνίδι στον αέρα στην κυριολεξία. Θα πρέπει να επέμβει ο αθλητικός εισαγγελέας για το συγκεκριμένο κύριο, να ζητήσει το βίντεο του αγώνα. Δεν ξέρω αν υπάρχει σε βίντεο το συγκεκριμένο, γιατί προφανώς και η ΓΕΡ δεν θα έχει γυρισμένη κάμερα εκεί, αλλά ίσως και να υπάρχει, και να πράξουν τα δέοντα. Ο τύπος πήγε να τεινάξει το παιχνίδι στον αέρα, για μένα το έκανε επίτηδες. Το έκανε επίτηδες και δεν έχει κανένα δικαίωμα να φύγει από τον πάγκο της Ξάνθης και να πάει εκεί που είναι οι φίλοι του Άρη. Εκπληκτικό σχεδιασμό από την αστυνομία στην Ξάνθη. Δεν δώσαν εισιτήρια για το πέταλο και βάλανε τους φίλους του Άρη δίπλα στους φίλους της Ξάνθης. Μιλάμε για επιστήμη. Μιλάμε για επιστήμη. Και μου ψάχνανε τον Πισανίδη αν είναι μέλος του ΔΣΟ ή όχι. Στην είσοδο. Ο άλλος έψαχνε να δει αν η κάρτα μου είναι Μακεδονίας Θράκης. Περνάνε οι κάρτες αυτές. Μα αρχίσω τα... Άντε μην αρχίσω. Κατά τα άλλα, εξαιρετική σερβιτόρα, ας πούμε ρε φίλε, στο σαλέ. Τι να πω για τα παιδιά στο σαλέ. Και στο ξενοδοχείο και στο... και στην εξυπηρέτηση κάτω. Πολύ εξυπηρετική. Μπράβο στα παιδιά στο σαλέ. Που είναι σωστή επιχείρηση. Τα υπόλοιπα ας μην τα σχολιάσω. Λοιπόν, αυτό ήθελα να ξεκινήσω με αυτό, Νίκο. Ωραία. Και θα πρέπει κάποια στιγμή όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τρώνε ψωμάκια από το ποδόσφαιρο να σέβονται το ποδόσφαιρο. Και όχι να προκαλούν κατά αυτόν τον αχαρακτήριστο τρόπο. Εκεί ένας θα ξέφευγε από τους 150-200. Ένας. Ένας ρε φίλε, αρκεί ένας. Να το απαντούσε έτσι όπως έπρεπε, θα σου λέω θα γινότανε μετά. Ο Τσαλίκης. Η Ξάνθη θεώρησε ότι αδικήθηκε. Σε τι πράγμα? Δεν μπορώ εγώ να καταλάβω και αν υπάρχει τώρα μια φάση δηλαδή που μπορεί να πει ότι... Ρε φίλε, σε τι αδικήθηκε? Αδικήθηκε, δεν μπορώ. Τι αδικήθηκε? Μάλλον ήθελε να δίνει ο Τσαλίκης αυτά που δίνει ο επόπτης από εκείνη την πλευρά. Που δίνει κόρνερ, εσείς από την άλλη πλευρά, εγώ είμαι μπροστά. Που δίνει κόρνε σε βολέ του παίκτη τη Ξάνθη στα περιστέρια. Μπορεί να είναι αστείο, εντάξει, okay. Αλλά από εκεί και πέρα, μένα δεν μου έχει μείνει κάποια άλλη φράση που μπορεί να πει ο Άρης ότι τόσο πολύ, ας πούμε. Γιατί με παίρνανε και φίλοι χθες και με λέγανε διαιτησία, παιδιά. Έχουμε δει πολύ χειρότερες διαιτησίες από τη χθεσινή. Όχι, η διαιτησία, επειδή μου στείλανε και εμένα, υπάρχει μόνο ένα χέρι έξω από την περιοχή αυτό. Που δεν το είδε. Ωραία.
Δεν ήταν σε κοντινή. Αυτό δεν έδωσε. Ένα φάουλ στην περιοχή. Κατά τα άλλα δεν ήταν αμάναμα. Όχι μόνο δεν ήταν αμάναμα. Ο διαιτητή. Okay, έδωσε και δύο σφυρίγματα στην Ξάνθη, ρε φίλε. Εντάξει. Δύο σφυρίγματα έδωσε. Προ το τέλο όμω. Προ το τέλο έδωσε και δύο σφυρίγματα στην Ξάνθη, ναι. Που τα δύο δεν είναι δικά του. Είναι υπόδειξη του βοηθού. Η μόνη φάση που μπορεί να πει είναι ότι μπορούσε να δώσει κόκκινη. Σου λέει ήταν πλάγια το πέναλτι. Θεωρώ ότι δεν ήταν σε προφανή θέση για γκολ. Εγώ νομίζω ότι ήταν, αλλά τέλο πάντων. Δεν μπορώ να πω κάτι. Πάρα πολύ σε προφανή. Αν ο διαιτητής θέλει, ναι. Πρέπει να αρχίσετε να διακρίνετε πότε ο διαιτητής. Στην κρίση του είναι. Ναι, πότε ο διαιτητής θέλει να σε αδικήσει. Στο προηγούμενο μάτς με τον Ολυμπιακό φαίνεται ότι θέλει να κάνει ο διαιτητής. Σε αυτό το μάτς υπάρχουν 2-3 περιπτώσεις που είναι καθαρά μαρκαρίσματα παικτών του Άρη έξω από την περιοχή. Και πέφτουν εντυπωσιακά τη Ξάνθη και φωνάζει όλο το γήπεδο. Εκεί λοιπόν, αν θέλει, ο Καραντώνης δίνει φάουλ. Δίνει φάουλ αν θέλει να σε κλείσει μέσα στην περιοχή σου. Δεν το έκανε ο διαιτητής. Μην τρελαίνεστε. Ξέρετε ότι εγώ ειδικά είμαι διαιτητολάγνος. Δεν μπορώ. Ανάποδο πλάγιο μου δίνει και τρελαίνομαι. Το corner τώρα στο τέλος είναι εξοργιστικό που δίνει. Δεν το δίνει βέβαια αυτός. Το δίνει από τη δράμα ο βοηθός. Το παλικάρι αυτό. Τέλος πάντων. Στο τέλος εκπομπής θα κάνουμε την κλήρωση για τα 4 μπλουζάκια. Την Κινή και η Ντέγε. Παιδιά είναι συγκεκριμένα, οπότε μην λέτε ο ένας θέλω την Κινή, ο άλλος θέλω η Ντέγε κτλ. Πάρτε το, τσαλακώστε το. Θα γίνει η κλήρωση στο τέλος εκπομπής, γιατί έχουμε και καμιά 1500 συμμετοχές σε Facebook και Instagram. Οπότε θα βγάλουμε 4 νικητές. Τώρα ελπίζω να σας τύχει και αυτό που γουστάρετε. Αλλά εμένα είτε το ένα μου έδινε, είτε το άλλο, ειδικά αν είναι δώρο, θα το φορούσαμε με χαρά. Για τον εγκάθετο φίλο, ο οποίος σχολίασε κάτω από το post της εκπομπής, βλέποντας τη φωτογραφία μου και τη φωτογραφία του Νίκου, ο ένας φοράει Ντέγε, ο άλλος φοράει την Κινή. Αλλιώς θέλαμε να τα φορέσουμε, να ξέρετε, ναι. Αλλά δεν είχε νούμερο. Ναι, αλλά μας στείλανε τέτοιο. Ναι, ρε φίλε, τώρα να βάλω εγώ λάτζ, δεν γίνεται, είπαμε. Δυνατήσαμε, πέσαμε στα φυσιολογικά, δηλαδή βρίσκουμε σε κανονικά μαγαζιά πλέον. Ναι. Δεν πάμε στα μπίγκ αυτά που τα λένε και τα. Ο Σουφλέρη ήταν ο φίλος μου εκεί πέρα και τέτοια. Ναι. Πάμε σε κανονικό, δηλαδή βάζω 2 έξτρα. Και σε κάποιες γραμμές φοράω και ένα έξτρα. Εντάξει. Και πέφτουμε. Εντάξει, σιγά σιγά. Είμαστε και ένα 91, ρε φίλε. Σωστό γι' αυτό. Και 2 μέτρα παλικάρια. Σωστό γι' αυτό. Τι να κάνουμε τώρα. Μας έστειλε ο φίλος μου ο Τάσος από την Σταπομάνια. Μας έστειλε το. Ο Στέλιος, όχι Τάσος. Εντάξει, τον έκανα Τάσο εγώ. Ο Στέλιος από την Σταπομάνια. Γιατί από το Σταμπομάνια συμπερδεύει λίγο Τάσο. Έχει το Τάσος μέσα. Ναι. Στάσος, ναι. Τάσος. Ωραία. Στάμπο. Ναι, τέλος ναι, πάντων. Ναι. Τα δικά ναι. μου λέω. Ναι, ναι, ναι. Ο Στέλιος λοιπόν. Ωραία. Μας έστειλε 2 extra large σε τέτοιο, 1 extra large σε την Κινή. Οπότε δεν γίνονταν να βάλω το 1 extra large ακόμα σε αυτό το. Αν και δεν το δοκίμασα. Αλλά να έχουμε μια άνεση πρέπει. Ναι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι θέλω να βάλω τον Ιντέγε. Να ξέρετε. Το έγραψε και ένας φίλος και μπαίνει όλος και λέει: έχει σε τόσο μεγάλα νούμερα και σε 3 extra large έχει. Βεβαίως. Και 3 extra large έχει. Σκέψου, έχει και πιο μεγάλο από αυτό που φοράω. Άρα, όντως έχει. Και small έχει και medium έχει και large έχει και extra large έχει και 2 extra large έχει και 3 extra large έχει. Θα μπείτε στο site της ΠΑΕ, στο e-shop της ΠΑΕ, 10 ευρουλάκια κάνουν τα μπλουζάκια και θα πάρετε να τα φοράτε. Εμένα μου αρέσει και του την Κινή πάρα πολύ. Πιο πολύ τα παιδάκια μου βέβαια έχουν ξετρελαθεί με Νικολάς την Κινή, με Νικολά που λέει και ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Εγώ. Σε κάθε περίπτωση 4 από εσάς θα έχετε μπλουζάκι. Και από αύριο θα μπορείτε να περάσετε εδώ από τα γραφεία να το πάρετε. Οπότε στο τέλος θα κάνουμε την κλήρωση. Φύγαμε με τα διαδικαστικά. Πάμε στα υπόλοιπα, Νίκο μου. Τι είδαμε χθες στην Ξάνθη. Πάμε παρακάτω. Τι είδαμε χθες στην Ξάνθη. Τι είδες εσύ, να πω κι εγώ τι είδα. Τι είδα εγώ στην Ξάνθη. Το σημαντικό είναι. Μπορείς να βάλεις κάτι από πίσω, έτσι. Όχι. Όχι, δεν χρειάζεται να βάλεις κάτι από πίσω. Μάλιστα. Εντάξει, όπως λέγαμε και τις προηγούμενες μέρες. Πολλά διαφορετικά πράγματα δεν θα βλέπαμε, παρόλο που υπάρχει ένας νέος προπονητής, δεν προλάβαινε κιόλας ο άνθρωπος να πέρασε πάρα πολλά πράγματα. Βέβαια, εντάξει, είδαμε κάποιες έτσι πινελιές, θα πω εγώ, της φιλοσοφίας του. Το σημαντικό, δεν θα πω αναμενόμενο, αν και το έχει ξανακάνει ο Άρης φέτος, είναι ότι έβγαλε αντίδραση στο συγκεκριμένο μάτς μετά από μια διακοπή, όπως είχε κάνει και στην πρώτη διακοπή. Του πρωταθλήματος και μπορεί να είδαμε εμείς μια ομάδα μέσα στο κήπεδο που έβγαζε σιγουριά, που έβγαζε μια ηρεμία και πατούσε καλά, αλλά να ξέρετε ότι δεν ήταν σε αυτή την κατάσταση η ομάδα πριν το παιχνίδι. Υπήρχε μια νευρικότητα, υπήρχε ένα άγχος φυσιολογικό, όλοι αντιλαμβάνονταν τη σημασία του χθεσινού παιχνιδιού και το έβλεπες και στα πρόσωπά τους.
πριν το παιχνίδι και το έβλεπες και στο πρόσωπο του Καρυπίδη. Εγώ τον Καρυπίδη που ήταν στα 5 μέτρα από μένα όταν μπήκε μέσα στο γήπεδο, δεν τον έχω ξαναδεί έτσι. Δεν θυμάμαι να τον έχω δει ξανά τόσο σκεπτικό, τόσο μαζεμένο. Δεν θα πω προβληματισμένο, απλά είχε μια αγωνία πολύ μεγαλύτερη σχέση με άλλες φορές. Και αυτός ήθελε πάρα πολύ και την νίκη χθες. Ήξερε ότι κρίνονταν πολλά, ήξερε ότι αν ο Άρης δεν κερδίσει θα υπήρχε ακόμα περισσότερη γκρίνια, θα ήταν ακόμα χειρότερη θέση ομάδας βαθμολογικά. Και σίγουρα, για να πάω και στα πιο αγωνιστικά, τον Άρη το βοήθησε πάρα μα πάρα πολύ το γεγονός ότι ήρθε αυτό το πέναλτι στο ξεκίνημα του παιχνιδιού. Εγώ θα διαφωνήσω με τον Χρήστανθο, θεωρώ ότι σωστά δεν έδωσε κόκκινη. Είναι βέβαια συγκρίση του διαιτητή, αλλά δεν είναι σε προφανή θέση για γκολ. Σε τι, στον Άρη είναι προφανή θέση για γκολ. Ο Ιντέγε. Για πες μου λίγο, πέρσι στο Πανετολικό, Άρης Πανετολικός. Ναι. Πόσο πιο προφανή θέση για γκολ είναι ο παίκτης του Πανετολικού που ανατρέπεται από τον Κουέστα. Τώρα δεν θυμάμαι τη φάση κίνηση. Είναι όμως συγκρίσεις του διαιτητή. Καταλήγουμε και οι δύο εκεί. Ότι απλά για να κάνω ένα μάθημα τώρα διαιτητικής προσέγγισης. Οπα. Η κρίση του διαιτητή δεν γίνεται στον Άρη να είναι μονίμως ανάποδα. Εντάξει. Είναι Μάρς, κόκκινη κάρτα. Ναι. Όχι ναι. Είναι Μάρς, κόκκινη κάρτα. Μάρς, κόκκινη κάρτα. Μην κοιτάς τα μηνύματα, σε βρίζουν. Μάρς, κόκκινη κάρτα. Δεν πειράζει να μάθουν και σε βρίσκουν από κοντά σε πω, αν πειράξει. Μάρς κόκκινη. Δεν είναι κόκκινη. Ναι, ξέρουμε ότι συναντήθηκαν Μητσοτάξη Ιβάν Σαββίδης, το είπαμε το πρωί. Ναι, του, όταν του δώσε το χέρι, τον είπε: Γεια σας κύριε Πρωθυπουργέ, που δεν θα γίνεται ποτέ. Έτσι είναι. Έτσι είναι. Όταν σιγά σιγά γίνει αδύναμο, θα πα και σε αυτόν που ξεφωνίζει. Καταρχήν, γιατί πήγε να συναντηθεί με αυτόν, δεν τον ξεφωνίζουν όλοι. Το payroll εδώ πέρα, όλη τη μέρα, το πρωί μέχρι το βράδυ, ξεφωνίζει τη Νέα Δημοκρατία και το Μητσοτάκη. Θα συνεχίσει την ξεφωνίζει. Για ποιο λόγο πήγατε εκεί πέρα τώρα. Θα συνεχίσει την ξεφωνίζει. Αφού είναι εγκάθετη του Μαρινάκη αυτή. Αφού δεν θα γίνεις ποτέ πρωθυπουργός. Και σκεφού. Και σκεφού. Και σκεφού. Και σκεφού. Συνέχισε. Συνεχίζω λοιπόν και λέω ότι πολύ σημαντικό ρόλο για τον Άρη θέση έπαιξε αυτό το γρήγορο γκολ το οποίο έβαλε με τον Γκάμα. Εντάξει, που βέβαια όταν η μπάλα πάει στο πέναλτι, όλοι οι καρδιοχτυπούμε είναι η αλήθεια με τον Άρη. Και τη διάλεξε σωστά τη γωνία ο Αμπάντ. Αλλά ευτυχώς ήταν καλή εκτέλεση του Γκάμα, το έστειλε πολύ γωνία και δεν μπόρεσε να το πιάσει τον φύλακα τη Ξάνθη. Και από εκεί και πέρα. Εγώ είδα μια ομάδα που διαχειρίστηκε πολύ σωστά το παιχνίδι. Μια ομάδα που είχε σταθερότητα, τη σταθερότητα που θέλει ο Ένικ μέσω αμυντικά, ανασταλτικά γενικότερα. Δεν έδωσε χώρο στην Ξάνθη. Δεν την άφησε να πατήσει την περιοχή παρά μόνο σε μία περίπτωση στο τέλος του ημιχρόνου με εκείνη την ευκαιρία που χάνει με τον Στάρτζεον και τον Αμπορή που ευτυχώς δεν την προλαβαίνει την μπάλα πάνω σε γραμμή. Και είναι και η μοναδική φάση που ο Σούντρε κάνει λάθος το παιχνίδι, γιατί χάνει τον Αμπορή και του φεύγει στην πλάτη. Και άμα έμπαινε τον γκολ του Αμπορή, θα είχαμε άλλα για το Σουηδό πάλι. Αλλά ευτυχώς δεν την πρόλαβε την μπάλα ο εξτρέμ τη Ξάνθη. Ποιο. Στη φάση που έχασε το πρώτο ημίχρονο. Μία φάση έχασε, ρε φίλε. Ναι, που φεύγει στην πλάτη του Σούντγκρεν. Μία φάση έχασε. Λέω, ήταν το μοναδικό λάθος του Σούντγκρεν στο μάτς. Γιατί κατά τα άλλα ήταν σταθερός. Μία. Ο Σουηδός έπαιξε περισσότερο με μυαλό, θα λέγαμε. Και όταν λέω έπαιξε με μυαλό, ακολούθησε και ήταν συγκεντρωμένο στις οδηγίες που του δόθηκαν πριν το παιχνίδι. Ότι Ντάνιελ, όταν η μπάλα βγαίνει στην πλευρά, θα πηγαίνει στην πλευρά. Δεν θα κλείνει προς τα μέσα. Αυτό το οποίο έχει κάνει δηλαδή άλλες φορές. Και το έπραξε. Στο χθεσινό παιχνίδι, για μένα καθοριστικό ήταν το κέντρο του Άρη χθες. Σάσα και Ματίγια ήταν πάρα πολύ καλή και στον τρόπο με τον οποίο παίζει ο Άρης είναι κομβική αυτοί οι δύο και η μέρα στην οποία θα βρεθούν. Ο Σάσα, σας έχω πει, είναι καλύτερος από το Σιώπη. Γιατί πέρα από το γεγονός αυτό που είχε και ο Σιώπης, τα πολλά τρεξίματα και τα κοψίματα, έχει και σωστή μεταβίβαση. Απειλεί και την αντίπαλη περιοχή όταν ανεβαίνει, το επιτρέπουν οι συνθήκες. Είναι ένας παίχτης βελτιωμένη έκδοση του Σιώπη. Okay. Δεν έχει αυτό το πάθος του Σιώπη σε κάποιες περιπτώσεις που στην κερκίδα φαίνεται καλύτερος. Αλλά οποιονδήποτε προπονητή και να ρωτήσετε, γιατί έχω ρωτήσει 5-6 προπονητές πέραν του Άρη, λένε όλοι ότι ο Άρης ήταν τυχερός και ικανός ταυτόχρονα, γιατί αναπλήρωσε το κενό του Σιώπη με έναν ποδοσφαιριστή με περισσότερες ικανότητες και στην προώθηση του παιχνιδιού. Δηλαδή, αν είναι, για να το καταλάβετε, στο 8 ο Σιώπης στον Ακόβη και στο 3 στο να προωθεί και ο Σάσα είναι στο 7 και στα 2, είναι πολύ καλύτερος αυτός ο ποδοσφαιριστής. Ο Σάσα μπορεί να κουβαλήσει μπάλα, ο Σιώπης δεν μπορούσε να το κάνει. Επίσης,
Ο Σάσα βλέπετε ότι έπαιξε με επιτυχία αριστερό μπακ. Όχι δεξί, που είναι πολύ πιο εύκολο για αυτόν. Αριστερό μπακ με ευκολία. Μία φάση έχασε κι αυτός. Ναι, με το Φασίδι νομίζω κάπου. Εκεί, προς το, ναι, το τέλος. Μία φάση που είναι και δικαιολογημένο όμως, φίλε. Και να σου πω και κάτι. Και με, χωρίς να έχει ξαναπαίξει εκεί πέρα. Έχει παίξει κάποιες φορές στη Λουντογκόρετς. Ναι. Βέβαια, το πρωί που φιλοξενήσαμε τον Ντόλι τον Τερζή. Ναι, στο αριστερό. Στο δεξί έπαιξε πιο πολλές. Αριστερά λιγότερες. Το πρωί που φιλοξενήσαμε τον Ντόλι Τερζή μας είπε: είδαμε όταν ήρθε ο Σάσα, το ξέραμε αυτό το πράγμα, ότι είναι μια εναλλακτική. Αλήθεια. Και τώρα μες τη βδομάδα το δουλέψαμε. Αλήθεια. Πάντα δουλεύουμε και τις εναλλακτικές. Mm. Να που χρειάστηκε. Αλήθεια. Και πιστώνεται αυτό και στον Ντόλι τον Τερζή και στον Ένιγκ. Αλλά βέβαια κυρίως πιστώνεται στον Τερζή, γιατί προφανώς και ο Τερζής ξέρει όλους τους παίκτες με όλα τους τα στοιχεία. Ο Ένιγκ τώρα τους μαθαίνει. Είπε στον Ένιγκ αυτός μπορεί να παίξει και στα μπακ. Ωραία, το βάλουμε στα μπακ. Έτσι, ακριβώς. Γιατί δεν υπήρχε και εναλλακτική. Με αυτό το πρότεινε, βέβαια. Και την ίδια στιγμή να πούμε το εξής, ότι ο Σόουζα, παραδείγματος χάρη, που μπήκε και έπαιξε χαφ, προφανώς και μπήκε, γιατί ο Τερζής είπε στον Ένιγκ, αυτός μπορεί. Δεν είναι στόπερ. Δεν έβαλε το Δελιζήση να παίξει εκεί. Ναι. Και ο Σόζα γενικότερα μπαίνει, αν το έχει παρατηρήσει και το έχει δει και ο κόσμος, τελευταία παιχνίδια ξανά στο rotation, ενώ δεν υπήρχε στην αρχή, με διαφορετικό ρόλο από αυτόν που, είναι, που έχει να κάνει με τη φυσική του θέση, δηλαδή τα στόπερ. Τον βλέπουμε κυρίως στον άξονα τον Πορτογάλο ή στα μπακ, όταν είχε παίξει με τον μπακ, νομίζω που είχε πάει ο Σούντγκρεν στα χάφη, είχε πάει ο Σόζα στα δεξιά. Μπαίνει ξανά στο rotation ο Πορτογάλος, αλλά σε διαφορετικό ρόλο και είναι και χρήσιμος κιόλας, όπως ήταν και χθες. Και ήταν πολύ αλλαγή Τερζή η χθεσινή με το Σόζ, γιατί για όσους θυμάστε, το έχει κάνει ο Τερζής πέρυσι στη Ριζούπολη με τον Απόλλωνα Σμύρνης. Το έχει κάνει και άλλες φορές τη φετινή σεζόν. Και χθες το μάτς πήγε, επειδή ένα-δυο γνωστοί μου είπαν, να ας πούμε, πήγαμε λίγο αμυντικά, να κάναμε καθυστερήσεις και τα λοιπά. Παιδιά, ο σκοπός αγίας ήταν μέσα. Καταρχήν δεν κάναμε καθυστερήσεις. Το ότι στο τελευταίο λεπτό πάθανε δύο παίκτες κράμπες δεν είναι καθυστερήσεις. Δεύτερο. Τι έκαναμε. Μήπως θέλατε να μην κάνουμε και να φάμε τον κόλλο στην Τούμπα. Αυτό θα έλεγα τώρα. Στην Τούμπα λέγανε κάποιοι, γιατί δεν έπαιξε ο Άρης με τον χρόνο. Που όντως δεν είχε παίξει, φίλε, με τον χρόνο. Και αν ο Άρης έπαιζε με τον χρόνο στην Τούμπα, θα έπαιρνε το διπλό. Έπαιξε αμυντικά. Δεν είδα και τη στατιστική. Κάτσε να τη δω λίγο τη στατιστική. Έπαιξε αμυντικά σε ένα παιχνίδι που έχει καθολική υπεροχή. Καθολική υπεροχή. Έπαιξε αμυντικά χθες. Ναι, αυτό λέω. Όχι, λέει κάποιο ότι έπαιξε αμυντικά, ενώ έχει καθολική υπεροχή χθες. Ο Άρης αμυντικά. Απλά ήταν καλό αμυντικά. Γιατί λένε, γιατί δεν είναι, ας πούμε, ότι η Ξάνθη δεν ήταν καλή. Ο Άρης, στον Άρη οφείλεται ότι η Ξάνθη δεν ήταν καλή επιθετικά και δεν μπορείς να απειλήσει. Γιατί αν εξαιρέσεις εκείνη τη φάση, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου και ένα σούτο αμόριμ, δεν έχει κάνει άλλη κλασική ευκαιρία η Ξάνθη για να πετύχει γκολ. Βέβαια, ούτε και εσύ στο πρώτο ημιχρόνο είχες. Με εξαίρεση εκείνη τη φάση του Ιντέγιο που πήγε στα πόδια του Μαλεζά. Γιατί εσύ πήγε σε μια φάση διαχείρισης μετά. Οκ, okay, κρατούσε και μπάλα, προσπαθούσε να χτίσει από πίσω, άλλες φορές σου έβγαινε, άλλες όχι. Αλλά έπαιξες έξυπνα. Και στο δεύτερο ημίχρονο απλά, όταν σου έδωσε ξανά το χώρο, άξι, δεν μπορούσες να καθαρίσεις το μάτς και να μην φτάσουμε μέχρι το 90 και να λέμε, κοίτα, από ένα κόρνερ το οποίο δεν υπάρχει, μπορεί να με σοφαρίσει η Ξάνθη, ας πούμε. Και ευτυχώς δεν με σοφάρισε. Εκεί, φίλε, πιάστηκε το στομάχι μου. Όλων. Γιατί λέω, αυτό θα το φάμε. Θα το φάμε με ανάποδο κόρνερ. Μα δεν γίνεται τώρα να σου πω κάτι. Έχεις βγει τρεις φορές τα τέτοια και δεν τα τελειώνεις, τώρα δεν γίνεται. Έχεις βγει τώρα και με. Πλάκα είναι ότι έχεις βγει τα τέτοια και δεν κάνεις φάση. Όχι, με τον Ιντέγε. Έκανες, αλλά. Υπήρξε και μια σχετική καθυστέρηση, είναι η αλήθεια, και δεν μπόρεσες να εκτελέσεις. Είναι ένα θέμα το οποίο αυτό στον Άρη θα πρέπει να το δούνε. Κάτι παρόμοιο είχε γίνει και με τον Ολυμπιακό στο πρώτο ημίχρονο. Που σου δόθηκαν ευκαιρίες που περίμενες ότι θα έχεις στο χώρο, αλλά δεν τις εκμεταλλεύτηκες. Έκανες 33 μόλις λάθη, ενώ αν θυμάμαι καλά με τον Ολυμπιακό είχες 62, με τη Λάρισα 55, κάτι τέτοια νούμερα. Γενικότερα ήσουν θετικός, έκανες πολλές και μεγάλες ευκαιρίες. Μπράβο στον προπονητή της Ξάνθης που στο τέλος του αγώνα είπε ότι το αποτέλεσμα ήταν δίκαιο. Φυσικά δεν το λένε συχνά, ρε φίλε. Βγάλαμε το πρωί, βγάλαμε τον Κούγια. Και είπε ότι στο Λάρισα Άρης ήταν πολύ καλύτερη η Λάρισα. Κάναμε πολλές ευκαιρίες. 24-6 τελικές. Όχι, δεν ήταν πολύ καλή. Εντάξει. Η ομάδα του είναι, ρε φίλε. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Ρε φίλε, δεν λες όμως. Ο κύριος Κούγιας είναι ο κύριος Κούγιας. Πες, είχα. Όχι, εκμεταλλεύτηκα. Παίξαμε σωστά. Okay. Παίξαμε με πάθος. Εκμεταλλευτήκαμε τις ευκαιρίες μας. Ναι. Όχι, ήμασταν καλύτεροι με 24-6. Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Ήμασταν και λίγο τυχεροί. Ο Άρης θα πρέπει, από τη στιγμή που χθες παρουσίασε μια
συγκέντρωση στο ανασταλτικό κομμάτι να έχει και μεγαλύτερο, να κάνει περισσότερο focus και στο επιθετικό. Εντάξει, πρέπει να βρει λίγο την ισορροπία εκεί πέρα. Γιατί, για παράδειγμα, θες, έχει βάλει ο Ραμίρεφ αριστερό μπακ τον Καρασαλίδη. Πολύ καλή επιλογή. Εντάξει, εκεί είναι να παίρνει ο Φετφατζίδης μονίμως την μπάλα και να τον κάνει γιο-γιο. Δεν το έκανε. Σύγκλε περισσότερο προς τα μέσα. Και το είπαν στο Φετφατζίδη στο ημίχρονο. Αφού αυτό είναι τα πόδια, μπορεί να τον, δεν τον βλέπει. Γιατί δεν πα από εκεί. Ναι. Και συγκλίνει προς τα μέσα. Επίσης, εμένα επιθετικά, χθες ο Ντιγκινή δεν μου άρεσε. Ναι. Είναι εργαλείο μες στο γήπεδο, είναι σκυλή, ξέρεις ότι αυτό που θα του πεις αυτό θα κάνει. Ανασταλτικά χθες ήταν πάλι από τους επιθετικούς ο κορυφαίος. Έχει κάνει σε μια φάση στο δεύτερο ημίχρονο που βγαίνει Ξάνθη στην κόντρα ένα σπριντ όλο το γήπεδο. Και καλύπτει, εδώ είναι. Και το, το Στάρτζιον. Πώς λέγεται εκείνος. Το 7. Το 7, ναι, αυτός ρε παιδί μου. Μπροστά στα μάτια μου. Ναι, συγκινητικός. Και ο βλέπω ότι είναι, είναι ο Ντιγκινή που του κλείνει το χώρο. Ναι. Αν δεν ήταν ο Ντιγκινή, τον έχει χάσει ο Κόρχουτ. Βεβαίως. Εκεί πέρα. Ναι. Αν δεν ήταν ο Ντιγκινή, πιστεύω ότι αυτός θα έπαιρνε την μπάλα και θα έπαιρνε μέσα. Ο Ντιγκινή είναι ρε παιδί μου, σε αυτό το κομμάτι είναι συγκινητικός. Αλλά μπροστά χθες, σε 2-3 φάσεις, ήταν ατομιστής. Ενώ είχε επιλογές να σπάσει την μπάλα, το πήρε πάνω του και σου χαλάει 3 επιθέσεις. Γενικά το έχουμε λίγο αυτό αλλά σε κάποιες φάσεις. Και πάλι δεν μπορείς να του πεις τίποτα γιατί αυτός ξέρεις ότι όχι, okay, το έκανε αυτό το πράγμα, αλλά είναι σκύλος. Ναι. Τι να κάνουμε. Όχι, την κοινή είναι από τους παίκτες που νομίζω ότι πρέπει να ανανεώσουν το συμβόλαιό τους με την ομάδα. Δεν μεταξύ έχουμε φύγει από τον break. Δεν πειράζει. Δεν λες τίποτα. Υγιένα. Τι? Υγιένα. Δεν μας λες τίποτα. Ξεχάστηκα κι εγώ. Τέλος πάντων, θα το βάλω τώρα. Όταν λέω να πάμε στο break και σε φωνάζεις. Ναι. Ναι. Αλήθεια λες. Αλήθεια λες. Θα πάμε στο break. Αμέσως τώρα. Ναι. Γιατί το ξέχασα και θα συνεχίσουμε. Θα πούμε για την κοινή, για Βέλεθ. Γιατί λέω τους παίκτες Ματίγια. Έμαν. Και όλα τα υπόλοιπα. Εδώ είμαστε ο Λάμπα ο Τάρισον Ερ στο Λίμπερο 107,4. Γκόλι Μαγιόρκα. FM και ενώ τα μηνύματα στο 54526, μοναδικός τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή παραμένει. Το ζούσαν πολύ ξανθιώτες αυτό το μάτσο. Ναι, βέβαια. Αυτή, το μάτσο τη ζωή του. Αυτού που είχα μπροστά κιόλα κανένα φορά γυρνούσε, επειδή φώναζα ρε παιδί μου, γυρνούσε και γυρνούσε μπροστά πίσω. Δύο-τρεις που του πήρε έτσι το, το μάτι μου. Ένα έρχεται και σε ψεχνό κιόλα, Αριανό, όχι ξανθιώτη. Ναι, ήρθε ένα. Του δώσει και τα χαιρετίσματα. Νομίζω δεν συστηθήκαμε για να μπει το όνομά του. Στρατικός, μόνιμος εκεί πέρα. Λέει, έρχεται και με λέει, α, δω πλέον Τσαλτίδης που είναι. Λέω, κάπου εδώ λέω, θα έρθει. Τον άφησε κανένα ταβέρνα τρώει. Όχι. Σε ταβέρνα. Ναι. Τι κακή είναι τέτοια είναι αυτή που σκέφτονται έτσι. Γιατί ξέρουμε ότι αγαπάς το φαΐ χρήσαν. Στο σαλέ πάω πριν, το, πριν την Ξάνθη πάντα. Μετά από... Τόσο να πάω με την οικογένεια, οπότε πάω και σε τίμιο ένα μέσα στην Ξάνθη, ένα πολύ ωραίο έχει μέσα στην Ξάνθη. Γενικότερα, πέραγε κουραμπιέδες μετά. Μπήκαμε στην πόλη μετά γιατί ο οδηγός της αποστολής χάθηκε και ψάχνει να βάλουμε βενζίνη. Τέλος πάντων. Ανοίγαμε τα GPS για να μπορέσουμε να. Αν είναι δυνατόν. Ναι, αλλά βρήκαμε ένα ωραίο ζαχαροπλαστείο, πήραμε καφέ και. Καφέ. Και ένα κομμάτι σοκολατόπιτα τρομερό. Πήρες, ε. Ρε φίλε, αφού πήγες που πήγες, ας δούμε, σου έλεγα να πάρεις και καριόκες. Δεν είχε, κοίταξε εκεί πέρα που πήγαμε, αλλά δεν. Δεν είχε. Άρα τη ζαχαροπλαστείο, στην Ξάνθη χωρίς καριόκες. Σοκολατόπιτα. Σοκολατόπιτα τρως και στη Βιέννη. Δεν έχω πάει ποτέ. Στη Βιέννη, ε. Λοιπόν, εγώ πήγα. Μπράβο. Ναι, λέγαμε. Λέγαμε για το μάτς. Εντάξει, πάνω κάτω από αυτά που θέλω να πω τα είπα. Τώρα από εκεί και πέρα. Ερώτηση. Ναι. Ο Ένινγκ είχε, πιο καθοριστη, είχε καθοριστική συμβολή στο αποτέλεσμα. Και αν ναι, πού. Με τεστάρεις ή με ρωτάς. Και τα δύο. Και σε τεστάρω και σε ρωτάω. Είχε καθοριστική συμμετοχή. Γιατί πρώτον οι παίχτες ήταν σε μεγαλύτερη γρήγορση λόγω του νέου προπονητή. Εντάξει, γιατί ο Άρης έκανε πάνω κάτω το ίδιο που είδαμε μετά από την διακοπή την πρώτη. Όταν είχε χάσει το Βόλο και νίκησε τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή και τότε υπήρχε ένας νέος προπονητής, έστω υπηρεσιακός ο Τερζής, η ομάδα αντέδρασε όπως αντέδρασε. Στο κομμάτι της ψυχολογίας και της νοοτροπίας πιστεύω ότι επηρέασε θετικά ο Γερμανός. Για μένα, σε όχι πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά. Έως ένα σημείο επηρέασε και στο αμυντικό. Δεν σου λέω ότι τελειοποιήθηκε και τελειώσαμε στην άμυνα μας την χαρά. Θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Γιατί χθες ο Άρης κράτησε μόλις για δεύτερη φορά φέτος το 0. Το άλλο μάστε με τον Παναθηναϊκό. Ναι. Και άμα βάλω και την Ευρώπη, είναι και τα δύο μας με την Έλεμεσού.
στα φιλικά και στα υπόλοιπα επίσημα και στην Ευρώπη. Και με τη Μόλτε στο 90 λεπτό. Έχει φάει γκολ. Και με τη Μόλτε στο 90 λεπτό, οκ, αλλά το πιάνει όλο και λες ότι δέχτηκε και ένα γκολ μετά. Ναι. Τέλος πάντων. Εντάξει. Για μένα. Δεν έχει παίξει και πάρα πολλά παιχνίδια. Χρήστα, δεν έχει παίξει πάρα πολλά παιχνίδια. Έχει δώσει πάνω από 10 μάτσα. Ναι. Έχει δώσει 7 στο πρωτάθλημα. Και 4 στην Ευρώπη. 11. Ναι, 11. Ναι. Και τα φιλικά. Τα φιλικά τρώγαμε τρίμπαλα. 14. Ναι. Φιλικά ένα ακόμα, δεν έχουμε πρόβλημα, θα στρώσουμε. Λέγανε κάποιοι. Τι. Ενδεχομένως και προϋποθέσεις που λέγε για ψυχή. Λοιπόν, κατάλαβες. Ντροπή. Θέλει ακόμα δουλειά το κομμάτι της άμυνας και δεν μιλάω για την τετράδα, είναι όλη η ομάδα που κάνει άμυνα. Απλά το θετικό χθες για τον Άρη, πέραν της σταθερότητας που έβγαλε στο ανασταλτικό κομμάτι, είναι ότι είχε και ένα τερματοφύλακα που ένιωθε σίγουρος για τον εαυτό του. Φαινόταν δηλαδή ο Έμαν. Καλύτερα. Και αυτό δεν ήταν θεσινό φαινόμενο. Και στις προπονήσεις των προηγούμενων ημερών παρουσίασε ανάλογη εικόνα. Εντάξει, εμένα άνθρωπος της ομάδας μου είπε ότι Πέμπτη και Παρασκευή στις προπονήσεις δεν έτρωγε γκολ. Είχε δηλαδή γύρισε μια καλή ψυχολογία. Δεν το έγραψες αυτό. Η τελευταία φορά που έγραψε ένας φίλος και συνάδελφος στο Λαμπαοτάρης, δεν τον έχουμε πλέον στο Ολύμπερο, ότι είναι εκπληκτικός ο Καράμπελας εκτελέσει πέναλτι. Χτύπησε το πέναλτι με τον Μπάοκ. Τα βάζω όλα όντως την προπόνηση. Ναι, εντάξει. Άλλη προπόνηση όμως. Ναι. Το... Αλλά εντάξει. Νομίζω ότι τον Έμαν το βοήθησε ότι υπάρχει ένας άνθρωπος στον πάγκο που μιλάει τη γλώσσα του. Και αυτό, ναι. Επίσης για πρώτη φορά. Οι δύο κυρίες στη Βουλή από πίσω τι κάνουν και χαρί εντύπωση πίσω από τον κύριο που μιλάει. Βλέπουν κάτι σημειώσει. Μην αποσυντονίζουν. Πολύ ωραία γελάνε όμως. Χανίζουν. Δεν ξέρω. Και μετά δεν θα πάμε έξω, ναι. Μην αποσυντονίζουν. Δουλειά κάνουν στη Βουλή. Σου δίνω τα χαρτιά. Δουλειά κάνουν. Γίνω το κούκλο μια φορά. Για εμάς δουλεύουν. Πώς? Για εμάς δουλεύουν. Ναι. Για εμάς δουλεύουν. Για συνέχιση. Ο Έμαν λοιπόν έχει πλέον στον πάγκο έναν άνθρωπο που μιλάει στη γλώσσα του και για πρώτη φορά στα πόσα παιχνίδια έχει παίξει, 4. Πότε τραυματίστηκε ο Κουέστα με τον Πάοκ. Έχει παίξει με τον Όφη, φίλε. Α, σωστά. Με τον Όφη, με τη Λάρισα, με τον Ολυμπιακό και το χθεσινό τέταρτο. Συν κάποια φιλικά, είναι η πρώτη φορά. Παρατήρησε το γιατί κάποιες λεπτομέρειες κάνουν τη διαφορά. Είναι η πρώτη φορά λοιπόν που ο Έμαν φωνάζει τόσο πολύ και είναι τόσο πολύ παρεμβατικός στην άμυνα του. Εξεψαρώνει πλέον. Είναι ένα παιδί το οποίο μέχρι τώρα δεν έβγαζε φωνή. Αυτό βέβαια που λέω, υπήρξε και σχετική εντολή, μίλα τους, συνεννοήσου λίγο με τους στόπερ σου, φώναξε λίγο, γίνε λίγο πιο παρεμβατικός, εσύ από πίσω στα μάτια βλέπεις, κατευθύνεις όλη την άμυνα και το έκανε με επιτυχία στην Ξάνθη, που γενικά αυτό ήταν το σημαντικό, ότι είχε καλές τοποθετήσεις. Ο Έμαν έβγαλε ένα σούτ μακρινό σε κόρνερ, έβγαλε και νομίζω το βοήθησε γενικότερα αυτή η φάση. Στο 15-16 πότε έγινε, που είναι η μόνη φάση που έχει κάνει Ξάνθη. Στο 18. Μπράβο. Τον βοήθησε αρκετά. Και αυτή στο. Στο 45-20 offside, γι' αυτό δεν τη μετράω. Υπήρχε offside δηλαδή εκεί πέρα. Και μετά, ενώ λέγαμε βοήθα Παναγιά μου στις εξόδους, στα τρία corner που εκτέλεσε η Ξάνθη και στα τρία έχει βγει πολύ σωστά. Στα δύο τα βγάζει ο ίδιος και στο ένα το βγάζει ο τερματοφύλακας. Ποιος έκανε την κεφαλιά. Στο τέλος, το 95. Τέλος πάντων, έχει σωστή τοποθέτηση όμως. Έχει σωστές τοποθετήσεις και σε αυτό που είπες πριν του εφταριού της Ξάνθης. Δηλαδή, κλείνει σωστά τη γωνία του. Και έχει άλλες δύο σωστές τοποθετήσεις. Ακόμα και τη γιο σου του πήγανε out, έδειξε ότι τα ελέγχει. Αυτό είναι κάτι σημαντικό. Εντάξει, δεν έγινε ξαφνικά ο υπερτερματοφύλακας ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά κέρδισε πόντους, κέρδισε ψυχολογία. Και κακά τα ψέματα, είναι άλλη η πίεση που έχει στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό. Και άλλη ποιότητα και των ποδοσφαιριστών. Έτσι. Και είναι διαφορετικό τώρα με την Ξάνθη. Έρχεται ένα παιχνίδι με τον Πανετολικό το οποίο ο Άρης πρέπει να κερδίσει και μακάρι να κερδίσει πόντους και ο Έμαν ακόμα περισσότερο. Κερδίσει πόντους, έτσι, είναι αυτή τη στιγμή η βασική σου επιλογή. Δηλαδή, ο Έμαν όμως, θα είναι καλός εφόσον είναι καλοί οι δύο μπροστά. Έπιασα μετά το μάτς το Ρόουζ εκεί έξω από τα αποδυτήρια και του είπα αυτός είναι ο Ρόουζ που είχαμε πέρσι. Όχι, τους λέω την πραγματικότητα. Γιατί του λέω στα προηγούμενα παιχνίδια δεν ήσουν εσύ. Ναι. Δεν ήσουν καλός. Ένιωσε μια έκπληξη αρχικά. Γιατί ειδικά οι ξένοι ποδοσφαιριστές έχουν συνηθίσει στα καλά λόγια μόνο ή όχι στα άσχημα λόγια. Οι Έλληνες περισσότερο νομίζω.
Οι Έλληνες μπορείς να τον πάρεις και να τη λέμε να μιλήσει τη γλώσσα μας. Είναι διαφορετικά. Δηλαδή, δεν θα είναι καλός ο Δελιζής. Θα τον πάρω και θα πω: ρε εσύ Γιώργο, ρε φίλε, προχθές δεν μπορεί. Ναι, θα μου πει: έχεις δίκιο κτλ. Ο ξένος όμως έχει συνηθίσει μόνο στα high five και έλα rose και τέτοια. Τον πιάνω λοιπόν και του λέω, και εδώ θα σου πω είδηση τώρα. Οπα. Που εγώ το έμαθα χθες. Ότι τι. Και είναι ένα λάθος αυτό που έγινε από τον Άρη, εφόσον ισχύει. Ότι τι. Και του λέω, αυτός ήταν ο πραγματικός Ρόζ που είχαμε δει και πέρσι στην Ξάνθη και σε πολλά παιχνίδια πέρσι. Mm. Η εμφάνιση που έκανε σήμερα. Ναι. Όχι, του λέω, αυτό που έκανες πριν δύο μάτς. Μου λέει, ποιο μάτς λες. Λέω, με τη Λάρισα. Με τη Λάρισα, του λέω, ήσουν like me, του λέω. The defense. Και μου λέει, έχεις δίκιο, ήμουνα κακός, αλλά λέει, αλλά να ξέρεις, ήμουνα τραυματίας. Γράφτηκε, αλλά δεν τονίστηκε. Γράφτηκε. Έφαγε, πώς θέτεις μικρό, σε μικρό πλησιάκι χωρίς τίτλο. Γράφτηκε. Αν ήταν τραυματίας, κακός έπαιξε. Είχε αποκομίσει ένα πρόβλημα από το μάτς Ντούμπο. Κακός έπαιξε. Κακός έπαιξε. Δεν δώσαν λοιπόν τη βάση που έπρεπε να δώσουν. Γιατί όταν μου το χρησιμοποιείς ως δικαιολογία, σημαίνει ότι επηρεάστηκες. Αν λοιπόν είσαι επηρεασμένος από αυτό, δεν περιμένεις να φας τα γκολ για να πεις ήμουν τραυματίας. Πας στον προπονητή, αλλά και ο προπονητής πρέπει να τον αξιολογήσει. Εδώ είναι ευθύνη και του τεχνικού team. Έχεις στόπερ. Έχεις το Δελιζήσι. Έχεις το Σόουζα. Όντως. Δεν βάζεις λοιπόν το παιδί που δεν είναι απόλυτα έτοιμο. Και βάζει κάποιον άλλον. Όπως εκείνο το μάτι, το τελευταίο 25 λεπτό, είχε αγωνιστεί με πρόβλημα και ο Κόρχος με τον Πάκο. Είναι άλλο να έχεις πρόβλημα και να το βγάλεις μες στο παιχνίδι, και είναι άλλο να είσαι τραυματίας και να ξεκινάς. Και στο πρώτο 20 λεπτό να τρως δύο γκολ. Αυτό λέω. Αυτά λοιπόν πρέπει και για να έχουμε και τα συμπεράσματά μας, να είναι πιο ασφαλή τα συμπεράσματά μας. Παραδείγματος χάρη με τον Ολυμπιακό, δεν φταίει ο Κόρχος. Στα γκολ φταίει ο Βέλεθ. Βέλεθ είναι και στα δύο. Εντάξει, αλλά τι να πω από το Βέλεθ. Κάνει 15 καλά παιδιά και ένα άσχημο. Οκ. Δεν μπορώ να πω κάτι για το Βέλεθ. Άμα το έκανα όλα καλά, δεν θα παίζει εδώ. Ρε φίλε. Θα παίζει αλλού. Εντάξει. Εντάξει. Όχι, και εδώ που παίζει σε υψηλό επίπεδο δεν γίνεται να είσαι τέτοιο. Δηλαδή... Ένα θεματάκι έχει αποχθεί και ο Φετφατζίδης ο μάτς στην Ξάνθη. Ένα χτύπημα στη γάμπα που δέχτηκε. Ναι. Αυτό ήταν και ένα από του λόγου που βγήκε. Αύριο που θα επιστρέψει η ομάδα σε προπονήσεις θα δουν και οι άνθρωποι του Άρη αν πρέπει να ανησυχούν ή όχι ενώπιση Πανατολικού για τον Φετφατζίδη. Κάζω ότι και να είναι, θα είναι κάτι που δεν είναι πολύ είναι σημαντικό. Είναι αισιόδοξοι ότι δεν θα είναι κάτι πολύ σημαντικό, αλλά εντάξει, περιμένουν και από τον παίχτη αύριο στην προπόνηση για να δουν τι ακριβώς θα γίνει. Ο Κόρχου του χθες το είπε και ο. Ζαλίστηκε. Ναι, το είπε και ο Ένινγκ στην συνέντευξη τύπου που κάποιοι συνάδελφοι ενοχλούνται που ρωτήσαμε. Εντάξει. Δεν ενοχλήθηκα που ρωτήσαμε κάποιοι συνάδελφοι για τον Κόρχου του. Γιατί? Θα μπροστά σου να πω. Ποιο? Ο Γιώργος. Α! Αυτός που ξέχασε να φύγει χθες από την Ξάνθη. Που 11 η ώρα κρατούσε όλο το ζωή για να γράψει ένα πλησιάκι 100 λέξεις. Τρεις σελίδες είχε. Τι? Να τα γράφει αυτός που είναι πίσω. Λοιπόν. Τόση κληρονομιά του έχω αφήσει σε αυτά τα θέματα. Σωστό. Τι να τον κάνω εγώ, άμα τον εκμεταλλεύονται. Σωστό. Κυριακή κιόλας. Και ζαλίστηκε. Παίρνει 75% τουλάχιστον. Εντάξει. Πώς παίρνεις εσύ. Για να δικαιολογεί και τα 4-5.000 ευρώ που κάνει το μήνα. Δινάρια, όχι ευρώ. Δινάρια. Ναι. Και? Εντάξει, ζαλίστηκε. Ήταν και φορτωμένος πολύ από την. Εντάξει, γι' αυτό φώναζε. Επειδή έκανε ερωτήσει, θέλει να φύγει. Τέλος πάντων, ναι. Ήταν φορτωμένος με κούραση και όλο ο κόρχο ήταν την εθνική κτλ. Εντάξει. Ναι. Φατζίδης είχε, όχι τόσο πολύ βέβαια. Γιατί ένα δεκάλεπτο έπαιξε με τη Βοσνία. Εντάξει, εκεί μπερδεύτηκαν λίγο, άλλαξαν λίγο και τα πλάνα των ανθρώπων του Άρη. Έβλεπε και εσύ και είδε και ο κόσμος. Μια πήγε ο Τόνσον να μπει, τον τραβήξανε πίσω, μπήκε μετά ο Ρόουζ, έγινε τώρα διάφορα. Όχι, εμένα μου άρεσε αυτό. Αλλαγές. Μου άρεσε που υπήρξε. Ότι σταμάτησε μία αλλαγή και πήγε σε μία άλλη γιατί είδε να διαφοροποιεί δύο πράγματα. Και έγινε γρήγορα αυτό το πράγμα. Από το να πει. Γιατί υπάρχει άλλη περίπτωση που έχει γίνει ακριβώς το αντίθετο. Μπερδευτήκαμε, να αυτό δεν είναι. Κάναμε και μπήκε στα πρώτα μάτς. Και μετά θέλαμε να τον βγάλουμε, αλλά χτύπησε. Και μετά υπήρξε ένα πρόβλημα. Και μετά χάσαμε. Και μετά. Και μετά. Λοιπόν. Υπάρχει η αλλαγή. Θα σου πω σε μάτς με τη Μόλτε. Ποια. Σηκώνεται ο Φετφατζίδης. Και είναι 5-6 λεπτά εκεί. Αν το θυμάσαι. Και τώρα την κόκκινη ο Βέλεφ και γεια σας μετά. Ναι. Και μετά γεια σας. Τέλος πάντων. Και μετά έχασε το Βέλεθ. Ναι.
Για μένα ο Άρης ξεμπέρδεψε χθες με το πιο δύσκολο μάτς αυτής της τετράδας αγώνων που έχει μπροστά του. Πιο εύκολα με τον Πανετολικό θα πρέπει να το αποδείξει στο γήπεδο βέβαια. Με τον Πανετολικό, με τον Πανιόνιο. Εντάξει, ο Πανιόνιος πλέον πεθαμένος είναι, okay. Δεν είναι πεθαμένος, γι' αυτό ακριβώς. Με τον Άρη παίζει τελευταίο του χαρτί. Και θα συσπηρωθούν οι πάντες. Είναι λογική κάθε σε κάθε μάτς ελευθερία θα πανιώνει το τελευταίο του χαρτί. Και με τον Άρη τώρα το τελευταίο του χαρτί παίζει πάλι. Όχι, είναι εκτός έδρας. Είναι αλλιώς. Αλλιώς είναι, ρε φίλε. Στην έδρα του περιμένει να κάνει μια νίκη. Μπορείς να πάρεις άλλους 9 βαθμούς πριν πας στην ΑΕΚ. Που δεν παίζει ο Λιβάγια το μεταξύ. Ναι. Καλό είναι αυτό. Το δώσαμε σε πανίλληνη αποκλειστικότητα το πριν. Δεν το είχε ανακοινώσει ακόμα καν. Σε πήρε ο Κωνσταντόπουλο. Δώσαμε φίλε, ήταν inside info από την ΑΕΚ αυτό με το Λιβάγια και πολύ ευχάριστη είδηση. Ο Κωνσταντόπουλο, ο οποίος λένε ρε παιδί μου ότι ψιλοπαίζει το κεφάλι του. Ναι. Δηλαδή μπορεί να αντιμετωπίσει την ΑΕΚ με άλλο προπονητή σε λίγο. Γιατί το παίζει. Έτσι βγαίνει από την ΑΕΚ και έτσι μαθαίνω ότι υπάρχει ρε παιδί μου ένα σκεπτικισμό και ότι θα κρυθεί ο Κωστές στα επόμενα παιχνίδια. Με τον Ολυμπιακό παίζει. Παίζει με τον Ολυμπιακό τώρα. Μας. Έχει ατρόμητο, όχι ατρόμητο, έχει Παναθηναϊκό ακόμα. Έχει και τον Άρη. Θα κρυθεί. Μάλιστα. Ωραία, τον κρίνουμε. Θα τον κρίνουμε γι' αυτό. Μάλιστα. Χορηγία, έχουμε χορηγό στην εκπομπή. Σωστό, Χρήστο. Το ξέρω, ναι. Το ξέρω ότι και συνεχώς σωστά πράγματα λέω. Αλλά κάποια στιγμή θα σε πάω να σε ντύσω στο Alter Ego προκειμένου να σου βρω και μια καλή κοπέλα να παντρευτείς, να βάλεις το γαμπριάτικο κουστούμι. Πάρω και εγώ ένα κουστούμι ως κουμπάρος που θα είμαι εκεί πέρα. Τη κουμπάρα. Τι, χτύπα ξύλο. Εγώ με τι κουμπάρε πάω. Είμαι ακόμα πολύ μικρό για να μπω σε αυτή τη δικασία. Πόσο είσαι? Το Δεκέμβρη κλείνω τα 29. 29 χρόνια, φίλε. 28 παντρευτικά και 4 παιδιά έχω. Σιγά σιγά πρέπει να μπει στη τέτοια. Υποχρεωμένο είμαι. Έχουμε ακόμα δρόμο, φίλε. Σωστό. Περάσουμε τα 30 πρώτα. Mm. Εντάξει. Να πατήσουμε γερά στα πόδια μας. Mm. Μετά θα βρει τα ιδέα. Μετά θα βρει την ύφη. Έτσι έλεγε και ο αδερφός μου. Είναι 40 και δεν έχει παντρευτεί ακόμα. Και δικός μου. Είναι 40 και δεν έχει παντρευτεί ακόμα. Ναι. Ωραία. Δεν πατάει γερά στα πόδια του, τι. Όχι, μια χαρά πατάει στα πόδια. Δόξα τω Θεώ, μακάρι να πατούσαμε σαν και αυτόν. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, εντάξει, όταν θα παντρευτώ, ρε φίλε, θα πάω στα Alter Ego. Θα με φτιάξουν εκεί πέρα τα παιδιά. Θα πάω Πασαλέτη 35 στην Καλαμαριά. Καλαμαριά. Εκεί κοντά στο σπίτι μου κιόλα. Ναι. Εσύ θα πας στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 12. Βεβαίω το είπαμε, βεβαίω. Και του καλεσμένου από το κέντρο τη πόλη θα του στείλουμε Παύλο Μιλά 36. Για να κάνουν τα ψώνια του. Ο Κόλκα πάει εκεί. alterego.fashion.gr. Φυσικά και θα καλέσουμε στα Σταυροκόλκα. Θα έρθει και αυτού. Εμεί είμαστε ανοιχτοί σε όλου. Δεν έχουμε θέματα. Μαζί με τα παιδιά από Super 3 το μάθημα. Δεν φοράμε γυαλιά. Ναι, εγώ φοράω. Ωραία, εσύ φορά. Θα μου ανάψει και τέτοιο και φωτοβολίδε. 100%. 100%. Μαζί με το Σέλιο. Λοιπόν, ναι. Κοστούμια, σακάλια, παπούτσια, κάλτσε, ζώνε και πολλά άλλα θα βρείτε σε Alterego. Και όταν ξεμπερδέψετε από αυτά, θα πάτε στο Φτίκα. Απόλλωνας 37-39 κάτω τούμπα πάνω από τον κήπο του Καλού για πλακάκια και είδη γηνής με νέες προσφορές επιλεγμένες για όλο το φθινόπωρο με προϊόντα τους μεγαλύτερους ισπανικούς και ιταλικούς οίκους και με δωρεάν μεταφορά στο χώρο σας τηλέφωνο 2310-905-503 και φυσικά Γιαννόπουλος. Αν μείνετε με το φορτηγό σας κάπου, καλείτε στο 2310-751-933 και 24 ώρες του 24ωρο το κινητό συνεργείο του Γιαννόπουλου είναι εκεί για να σας βάλει. Μπρο, συνεχίζει να στέλνει τα μηνύματά σας σε FM και ενώ στο 54526. Στο φινάλε της εκπομπής μην ξεχνάτε θα κάνουμε και την κλήρωση για τα 4 μπλουζάκια που θα δώσουμε. 2 Ιντέγε, 2 Ντίγκινι. Μπορεί να είναι 3 και 1. Θα δούμε. 3 και 1. Θα δούμε για να τα δώσουμε την άλλη φορά τα υπόλοιπα. Ωραία. Έχουμε, θα κάνουμε και ραδιοφωνικά. Θα μοιράσουμε και ραδιοφωνικά. Και σιγά σιγά θα έχουμε και άλλα δωράκια. Μέσα στην εβδομάδα φαντάζομαι θα έχουμε και στρίγια για το μάτς με τον Πανετολικό. Από αύριο. Από αύριο, πολύ ωραία. Κυριακή 5 η ώρα. 5 ώρα πούμε. 5 και τέταρτο. 5 και τέταρτο. 5, 5 και τέταρτο. 5.30. 6. 6 παρατέταρτο. Κάτσε, εσύ δεν μπροστά μου σε τη Λίγκα, περίμενε. Τι κάνετε, 5 και τέταρτο. Μέχρι τώρα και το Άρη είμαστε. 5 και τέταρτο, ναι. Όντως, 5 και τέταρτο. Το τελειώσουμε και νωρίς κιόλας για χαρά. Λοιπόν, θα δώσουμε και παύριο στήρια για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Τον μπάσκετ του. Α, με τον Παναθηναϊκό, καλά. Λοιπόν, το Σάββατο. 7 η ώρα. 7 η ώρα. Ωραίο ρεπό το Σάββατο Παπαδόπουλος. Πάμε στο break. Δύσκολα. Και επιστρέφουμε για το τελευταίο κομμάτι. Κυριακή θα πάρει ρεπό. Κυριακή έχουμε το μάτς. Α. Εδώ είμαστε, τελευταίο κομμάτι της εκπομπής. Έχετε ένα 20 λεπτό να βγείτε στον αέρα, αν θέλετε. Αν δεν θέλετε. Τι? Αν δεν θέλετε. Μα δεν θέλετε, θα βγείτε. Τα πούμε εμείς. Τα πούμε εμείς. Θες κανένα τραγούδι να σου βάλω? Όχι. FM και ενώ τα μηνύματα στο 54526, 2310-287 και 38 για ανοιχτές οι γραμμές. Βάλω άλλο. Και τις 25 να κάνουμε μετά και την κληροσούλα. Τι πια? Την κληροσούλα. Έτσι λέει, Μενεγάκη. Κυρασούλα.
κυρασούλα, η μανούλα μου. Η δικιά μου. Λοιπόν, η δικιά σου. Η δικιά μου. Η δικιά. Λοιπόν, πήγατε μεταξύ. Μεταξύ πήγες. Εν τω μεταξύ. Στα Πομάνια σήμερα. Ναι. Για να παραλάβουμε τα μπλουζάκια. Ναι. Και πέσανε πάνω στη λαϊκή της Χαλιλά. Τι φόλα φάγαμε. Εκεί μέσα ήταν, στο στενό. Εκεί πέρα στο κομμάτι που ήταν δεν είχε. Ναι. Αλλά στο υπόλοιπο ρε παιδί μου που μπήκα εγώ είχε. Εντάξει, περπατήσαμε λίγο. Μετά σε κάποια φάση σκέφτηκα να το βάλω σε δικιά σου θέση. Ναι. Το έχω ξανακάνει. Ναι. Πρακτικό. Ναι. Είναι η αλήθεια. Αλλά μου έπεφτε λίγο μακριά από το πατρικό σου. Εντάξει, τα βολέψαμε, δεν πειράζει. Αλλά πολύ ταλαιπωρία. Πάρα πολύ ταλαιπωρία. Εκεί πέρα λαϊκή είναι μεγάλο λούκι. Λοιπόν, αλλά εντάξει, δεν πειράζει. Έχει αγκανά για πολλά, έχει περάγουγα, συζητήσει διάφορε κτλ. Βίντεο στο όλα πάω τάρι στο YouTube, γιατί δεν ανεβάζουμε, Νίκο, πλέον. Το ανεβάζουμε στα. Ναι, έχω πει να ανεβαίνουμε και στο YouTube. Στα social. Ναι. Υποβαθμίσατε το YouTube όμως και μου στείλαν παράπονα εδώ, φίλε. Και αυτό να το κάνω. Ναι, ναι, φίλε. Να τα ανεβάζουμε και στα social αυτό. Και να ορίσει κάποιον. Είμαι σίγουρο ότι σου έστειλε μήνυμα για το YouTube. Είμαι σίγουρο ότι το είπε. Ο Πούλια δεν το είπε. Όχι. Α, γιατί αυτός μου λαμβάζει το YouTube. Λοιπόν, ορίζω. Τον Κώστα Τσίψιο. Κάντε αγοράκι μου. Ως υπεύθυνο YouTubeista. Ό,τι ανεβαίνει. Όλα παουτάρεις. Θα μπαίνει και στο YouTube. Και να πάρει τώρα και να ανεβάσει τα χθεσινά βίντεο από την Ξάνθη. Πολλά. Τα δικά μου. Εντάξει, το πρέσβο μου. 2-3 έχεις πέσει. 4 βίντεο είναι. Βάλε το πρώτο μην το ανεβάσει πριν το μάτς. Βάλε τα δύο. Τα τρία. Εντάξει, βάλε τα τρία. Χαλάλη σου. Τώρα όμως, του στείλες μήνυμα να το κάνει. Φαντάζομαι θα ακούει την εκπομπή γιατί είναι φαν. Ωραία, να στείλει χεράκι. Να στείλει ένα χεράκι να ακούει και να γίνει επιβεβαιώσει. Λοιπόν, η ομάδα έχει σήμερα ρεπό. Αύριο θα ξεκινήσει η προετοιμασία για το μάτς της Κυριακής με τον Πανετολικό. Ναι. Για να δούμε πόσο το προσεγγίσει και αυτό. Να δούμε τον ending πλέον έχει ενδιαφέρον. Το δούμε σε ένα εντός έδρας παιχνίδι. Πώς θα λειτουργήσει και πώς θα λειτουργήσει και σε ένα μάτι που εντάξει δεν νομίζω να προηγηθείς πάλι τόσο νωρίς. Βέβαια θα είναι το ιδανικό να το κάνεις. Για ακόμα μία φορά. Δηλαδή δεν, ο πιο αισιόδοξος φίλος του Άρη, που είναι ο Χρήσανθος συνήθως για μένα, στο δικό μου κύκλο ανθρώπων, δεν νομίζω ότι θα περίμενε ξεκίνημα από το χθεσινό. Δηλαδή, γεια σας, καλησπέρα, σέντρα στο παιχνίδι πέναλτι για τον Άρη. Δηλαδή, και εγώ για 10 δευτερολέπτου δεν πίστεψα ότι το έδωσε. Γιατί συνήθως σε εμάς δεν μας δίνει τέτοια πέναλτι. Μάρς ήταν, φίλε. Καλά, και άλλα Μάρς έχουμε. Χρήσανθα και δεν μας τα έχουν δώσει ποτέ τώρα. Εντάξει, άστο. Με άρχισε τώρα αυτή την κουβέντα. Με διαιτητές όπως τον Τζοβάρη την προηγούμενη αγωνιστική. Σωστό. Εντάξει, ο Άρης που τα πηγαίνει καλά με τον Ολυμπιακό και ήρθε ο άλλος και μας πέρασε ένα πρώτο κορδέλα. Εντάξει, σε παρακαλώ. Λοιπόν. Εντάξει, αλλά δεν θα γίνεται κάθε φορά αυτό. Αυτό να έχουν όλα τα μάτς του Άρη σε μέρες που είναι γιορτές. Της μάνας μου, της δικιάς μου, της γυναίκας μου, της κόρης μου. Τι πράγματα είναι αυτά, ρε φίλε, βλέπω τις ημερομηνίες. Το μάτς με την ΑΕΚ ή γυναίκα. 2-11 γενέθλια μάνα μου, 24-11 γιορτή η γυναίκα μου, η κόρη μου, ναι. 25 η γυναίκα μου, δηλαδή τι πράγματα είναι αυτά. 24... 17 Νοέμβρη, δεν έχουμε. Περιστέρι ΠΑΟΚ πες, εντάξει. 24 Νοέμβρη έχει γενέθλια δικιά μου μάνα. Ορίστε, είδες. 14 Δεκεμβρίου ο Φιάρης έχουμε γενέθλια εμείς. Πώς γίνεται αυτό. Θα σε στείλω στο Ηράκλειο Βόλτα. Τουρνέ. 27 παίζουμε τον. Είναι 27 παίζουμε τον Πανετολικό. Να. Δεν θα έχουμε τους Δημήτρηδες, θα τους γιορτάσουμε όπως πρέπει. Έτσι. Λοιπόν, 2-3-10-2-7 και 3 οχτάρια. Ναι, όταν κερδίζουμε, δεν ψήνεστε καθόλου. Είστε. Δεν έχει στείλει χεράκι ο Τσίψιος ακόμα. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει αυτό που πρέπει να υπάρξει. Έφυγε. Με αυτό σου λέω, είδες. Έχεις κάνει λάθος εδώ πέρα στην προσέγγιση σου. Κάνει λάθος προσέγγιση. Ναι, ρε φίλε, γιατί το προτελευταίο βιντεάκι είναι ο τέτοιος. Ο Παντελίδης. Πάνω στην Ολλανδία. Πού είναι τα βιντεάκια. Βεβαίως. Αλήθεια είναι. Τα ξεφωνητά θα αρχίσω, να προσέξετε. Γιατί? Έτσι. Τώρα πρέπει να πω στο Instagram. Στο Instagram. Ναι. Να τα βάλω. Χθες το Instagram ήταν μια χαρά. Το Instagram είναι και το καλύτερο με διαφορά. Φωτογραφίες, highlights, τα πάντα έχει. Τι Παναγία στα μάτια έχει. Μια χαρά είναι. Εντάξει. Like πατάνε από το σφαιριστές του Άριος, όλα μπαου τάρις. Χαμός γίνεται. Θα μπουν και στο YouTube. Εντάξει, παιδιά, όλα θα γίνουν και πάντα προσπαθούμε να κάνουμε και νέα πραγματάκια και με το YouTube θα ασχοληθούμε περισσότερο. Εντάξει, και όταν μας δοθεί και η ευκαιρία και το OK και από την ΠΑΕ Άρης να κάνουμε μια συνέντευξη ενός ποδοσφαιριστή, θα τον κάνουμε πάλι, όπως είχαμε κάνει πέρυσι τον Σιόπι και τον Λάρσον.
Α, κάνουμε πάλι ένα σχέδιο. Εδώ στα καινούργια γραφεία. Στα καινούργια γραφεία, βεβαίως. Θα φέρουμε. Πρέπει να ζητήσουμε. Τον Ιντέγε. Τον Ιντέγε. Με φανέλα Ιντέγε. Με φανέλα Ιντέγε. Ντυμένη και οι τρεις με τις φανέλες αυτές. Ναι, αυτές τις τρεις. Πολύ καλό. Εντάξει, έχει μιλήσει. Και μιλήσει. Καπελάκι Ιντέγε. Έχει μιλήσει ο Ιντέγε φέτος, αλλά όλοι έχουν μιλήσει. Άλλο πώς θα μιλήσει. Α, όχι, εσύ τον έκανε, εγώ τον κάνω. Εγώ τον έκανα σε φνέργα. Έχει κάνει ο Αμπούμπα τέτοιο. Τι. Στο Λαμπάου Τάρις. Ναι, τον ταγκάραμε και εμείς πίσω. Μπράβο, ωραίος ο Αμπούμπα χθες. Μ' άρεσε. Πες μας λίγο για τον Αμπούμπα. Δεν μας λες τίποτα. Και τον Μπα, τα λέμε, Χρήσανθε, και το προηγούμενο διάστημα. Ναι. Ότι είναι ένας παίκτης που στους προπονήσεις πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Όλοι λέμε πολύ καλά λόγια γι' αυτόν. Απλά είναι θέμα αριθμού. Όσο παίρνει παιχνίδια, θα σου παρουσιάζει κάτι καλύτερο. Είναι μια καλή περίπτωση εξαριού που έχει ως εναλλακτική του Σάσα αυτή τη στιγμή. Εντάξει, και νομίζω ότι είναι και ένα μήνυμα το γεγονός ότι πήρε τον Μπα και άφησε τον Ντουάρτε έξω από την αποστολή. Που ο Ντουάρτε στις τελευταίες αποστολές ήταν, και όχι απλά ήταν στις αποστολές, είναι 18 ο Ολλανδός. Αλλά έμεινε εκτός, δεν είχε κάποιο θέμα. Γιατί κάποιος μπορεί να λέει ότι μπορεί να είναι τραυματίας κτλ. Όχι, μια χαρά είναι, υγιής είναι, απλά έμεινε εκτός. Όπως έμεινε εκτός ο Κωνσταντινίδης, όπως έμεινε εκτός και ο Μενέντεθ. Αυτές οι αποφάσεις είναι και μηνύματα. Και είναι και το τι βλέπει ο προπονητής στις προπονήσεις. Είναι οι αριθμοί των παιχτών που βλέπει ο προπονητής καθημερινά με τις μετρήσεις που γίνεται την ώρα της προπόνησης. Και αναλόγως κρίνει. Σωστό. Και έκρινε αναλόγως και στην περίπτωση του Ντουάρτε. Και στην περίπτωση του Κωνσταντίνη, που βέβαια ο Κωνσταντίνης, για να είμαστε και δίκαιοι, εντάξει, γιατί δεν έχουμε προτιμήσεις, ούτε έχουμε παιδιά και από παιδιά. Εντάξει. Ήταν πολύ ανεβασμένο την προηγούμενη εβδομάδα. Στην προπόνηση. Το παιδί, εντάξει, πήρε και αυτός εξτρά κίνητρο την έλευση ενός προπονητή. Εντάξει, έμεινε τόσο αποστολή. Τώρα δεν ξέρω αν θα πάρει κάποια ευκαιρία συνέχεια. Με τη χθεσινή εμφάνιση του Σούντγκρεν πάντως το θεωρώ δύσκολο. Και γενικότερα με την εμφάνιση της ομάδας θες, είναι νωρίς βέβαια, αλλά θεωρώ δύσκολο να υπάρξει κάποια αλλαγή κοντά στο Πανετολικό. Εντάξει, αυτή η εντεκάδα διατηρήθηκε στα δύσκολα. Φαντάζομαι ότι και τώρα κέρδισες θα τη διατηρήσει πάλι ο Ένι. Και σχετική ερώτηση που του έγινε χθες, αυτό έδειξε μέσα από την απάντησή του. Ότι του έβγαλε κάτι θετικό το συγκεκριμένο σχήμα. Έχουμε φίλο. Έχουμε φίλο. Να πάμε στο φίλο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κιτρινόμαυρη από τη Χαλκιδική. Τι γίνεται. Τι, ακόμα παρατηρίζεται. Αφού είναι κιτρινόμαυρη από τη Χαλκιδική, μια χαρά. Έλα, Κώστα, τι γίνεται. Καλά, αγορίσε. Καλά. Άμα μιλάμε για σφαγή διαιτησίας, σαν τη σφαγή του Ντόβα τότε στο παλιό το γήπεδο της Ξάδης, τη βάση Χρήσανθε. Ωραία, φίλε, που τον θυμήθηκες αυτόν. Τέτοια σφαγή εγώ δεν έχω ξαναζήσει. Όντως. Στην πόλη. Όντως, ρε φίλε. Επικοντομινά. Πω. Δηλαδή να μπεις μες στο γήπεδο και να μην ξαναγυρίσεις σπίτι σου μετά. Έτσι. Δεν υπάρχει χειρότερη τέτοια. Τέτοιο ο Ντόβας. Ο Ντόβας. Πιερίας. Αυτή η πιερία έχει προδιαγραφές δηλαδή για να σφάξει μαζί με το Σταυρίδι. Τα τελευταία, θα σου πω, από το 2000-2001 και μετά τους θυμάμαι όλους τους διαιτητές. Θυμάσαι. Βέβαια. Επικοντομινά τότε με Φλόρες. Έτσι, έτσι. Και τον Τζάβες. Τον Τζετέβε, πώς το έχω, το Ελκαμιόν. Ελκαμιόν, το φορτηγό, ναι. Ναι, το Ελκαμιόν τον είχα πάρει όταν ήρθε στις πλάτες μου στον νόμο, όταν ήρθε στο αεροδρόμιο. Τι το ήθελα. Γερούς όμως, εξαδελφέ. Έχει, ναι, όντως. Δεν το ξέρεις τον Κώστα, έχει. Όχι, δεν το γνωρίζεις. Βουνό είναι ο Κώστας. Μεγάλες στιγμές. Δεν υπήρχε παίκτης τότε που να μην πηγαίναμε. Τελευταία φορά που πήγα σε παίκτη ήταν τότε στο Κόκκε. 15 Αύγουστο, παραμονές. Ή 15 Αύγουστος ήταν η παραμονή. Θυμάμαι. Ναι, ναι. Τέλος πάντων, για το παιχνίδι δεν που χρειάζεται. Ναι. Δηλαδή πιστεύω ότι το μόνο πράγμα που λείπει στον Ιντέγε είναι τα έχει όλα. Δηλαδή τέτοιο τρέξιμο που έριξε. Τους έκανε εκεί να πάει δεξιά, να πάει αριστερά, να γυρίσει πίσω να μαρκάρει, να κάνει αράνι. Αν μπορέσει και του κάτσει το τελικό, η τελική προσπάθεια, δεν ξέρω αν θα κάτσει κιόλας μετά. Δηλαδή άμα του έρθει και τον γκολ, δεν θα τον κρατήσει κιόλας. Στη φάση που σήκωσε τη σημαία βοηθός για αυσαΐ, το γυριστό που κάνει το ψαλιδάκι. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει. Το είδα. Είναι επίδειξη υψηλής τεχνικής εκεί πέρα, άσχετα που ήταν η φάση του μηγενόμενη. Δηλαδή πιστεύω χθες, εγώ πρώτη φορά τον είδα ρίχνει τόσο τρέξιμο χθες. Γενικά τρέχει μέσα στο παιχνίδι και προσφέρει τρέχει, πάρα πολλά. Αλλά χθες φάνηκε πάρα πολύ. Από το πρώτο λεπτό που κέρδισε το πέναλτι μέχρι το τελευταίο, έφτανε στην περιοχή. Πιστεύω ότι στην τελική προσπάθεια δεν μπορούσε κάποιες φάσεις να τις τελειώσει με σουτ, αλλά έκανε εκείνη την τρύπα κτλ. Τέλος πάντων, μια φάση κινδυνεύσαμε εκείνη εκεί που παραλίγο να μπαίνει κι άλλος με την μπάλα μέσα με αυτούς.
αλλά δεν μπορώ να καταλάβω αυτή την νοοτροπία αυτής της ομάδας. Θα τη χαλώσει δηλαδή να έχει άλλα 2.000 εισιτήρια παραπάνω χθες. Δεν πειράζει, το βέβαια. Είναι, είναι προφανέστατο το τι συμβαίνει με, με τους συγκεκριμένους. Που εκεί και πέρα τώρα, εντάξει. Εγώ το είπα κιόλας στην είσοδο. Στην είσοδο τους το είπα κιόλας. Εκεί που ψάχνανε να βρούνε. Αν τον έναν το λέγανε Γιώτη ή Παναγιώτη κτλ. Και του είπα του κυρίου εκεί πέρα, του λέω προφανώς θα κάνετε τα ίδια και με τον ΠΑΟΚ τώρα, έτσι. Λέει δεν ξέρω αν θα είμαι εδώ με τον ΠΑΟΚ, αλλά ήρθατε μόνο για τον Άρη. Ναι, όντως. Όντως έχετε δίκιο, λέω συγγνώμη. Δεν πειράζει. Τέλος πάντων. Είναι πολύ τυχερή γιατί θέλω να δω. Να δω τι έγινε για τον Βελίδη και τον Κούγια στα μηνύματα που ανταλλάξανε και, ναι. Και τι υπόθηκε στο ημίχρονο στο παιχνίδι χθες εκεί εδώ δίπλα σε εσάς, ναι. Κοντά σε εσάς εκεί, τι υπόθηκε στο ημίχρονο, αν όντως υπήρχαν υπονοούμενα από τον πρόεδρο της ομάδας ή από τους υπεύθυνους προς τον Βελίδη να βγει αλλαγή από το 15. Και αν όντως το μάτς ήταν πεντακάθαρο, πεντακάθαρο δηλαδή, ήταν. Ναι, μόνο για τον πρόεδρό μας εισαγωγικά βρίσκουν ευκαιρίες να πούνε κάποια πράγματα, εντάξει που εγώ τον έχω πει χίλιες φορές και πολλά, αλλά ποτέ δεν ήταν κακοπροαίρετη κριτική γιατί έτσι μάθαμε, αλλά από εκεί πέρα κοντά που γίνονται πράγματα τα οποία γελάκι πέτρες. Εδώ πήγε στον πρωθυπουργό ο Ιβάν σήμερα, ρε φίλε. Ναι, για να κάνει το άλλο για κάτω, το έργο κάτω στο Παλιούρι, εκείνο εκεί, που τελευταία φορά που... Αυτοί νομίζουν πήγε, για την Τούμπα νομίζουν πήγε. Ναι. Αχ, καημένε, δεν υπάρχει περίπτωση τώρα. Τσίπρας δεν ξαναβγαίνει. Άντε καλά, απόγευμα. Η αλήθεια είναι αυτή. Να είσαι καλά. Άντε, γεια, γεια. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Έχουμε μάλλον. Όχι. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη διέπαιρκε χέρι του Τζόκερ. Όπα. Κέρδισε 1,9. Όπα. Εντάξει, για να είμαστε και δύο εδώ στη δουλειά, άρα δεν κερδίσαμε. Πάμε. Δεν παίξαμε καταρχήν. Δεν παίξαμε. Ο Στέριος έχει παίξει, λέει, και δεν το έχει δει. Όπα. Γιατί ήταν και Σταυρούπολη, λέει, το ένα. Δεν στο Παντμανίδης να έχει κερδίσει το Τζόκερ. Θα το καταλάβουμε αύριο το πρωί. Γεια σας. Α, είναι μόνο στο Κόλκα. Μήπως έχετε κερδίσει το Τζόκερ. Όχι. Φυσιολογικό. Φώτισε και αστεία. Καλά. Χθες καλά έπαιξε η ομάδα, εντάξει, μια χαρά έπαιξε. Τι βλέπουμε. Όχι, καλή ήταν η ομάδα χθες. Και ο Ντέγκε ήταν πολύ καλός. Αυτό είπε και ο φίλος πριν, δεν είπε το αντίθετο. Αυτό είπε. Ναι, εντάξει, λένε για γκολ και αυτά. Λέει τι να σου κάνει. Μάξι. Τι άλλο να κάνει. Όχι, ήταν εξαιρετικός. Εντάξει, λίγο στην τελική προσπάθεια, ρε παιδί μου, θα μπορούσε να κάνει πιο εύκολη τη νίκη. Αυτό λέμε. Έχασε κάποια τα οποία όλοι τα χάνουν. Δεν μπορεί να πει ότι. και ο τερματοφύλακας. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που είπε και ο Τέρζης στο μεσημέρι εδώ στην εκπομπή, αλλά και χθες ο Ένινγκ, ότι το δύσκολο είναι να φτιάξει, να παράγει τις φάσεις. Κάποια στιγμή να τις βάλει και μέσα. Κάποια στιγμή θα μπουν αυτά. Έτσι. Πάντως ο Ένινγκ έχει καλή φιλοσοφία, το βλέπω τον άνθρωπο. Ναι, για πρώτο μάτς πήγε καλά. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε ότι ήρθε και άλλαξε πράγματα, γιατί ο άνθρωπος τώρα ήρθε. Εντάξει, θα σου πω τι άλλαξε. Άλλαξε τον τρόπο προσέγγισης των παικτών στο γήπεδο. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι το πιο σημαντικό πιο που. Ναι. Είναι το πιο σημαντικό. Το θέμα είναι να το διατηρήσει, να το κρατήσει αυτό. Γιατί για μένα το μεγαλύτερο πρόβλημα σε ένα ρόστερ καλό, πολύ καλό για τα δεδομένα τα ελληνικά. Δηλαδή, μπορεί να μην πω ότι είναι το τρίτο ρόστερ στην Ελλάδα, αλλά είναι σίγουρα το τέταρτο ρόστερ στην Ελλάδα αυτό που έχει ο Άρης. Σίγουρα έχει καλό ρόστερ. Έτσι. Με τις δύο-τρεις προσθήκες που πρέπει να υπάρξουν σίγουρα. Έτσι. Απλώς και εμείς σαν κόσμος πρέπει να στηρίξουμε, γιατί εντάξει, και ήμασταν και άτυχοι σαν ομάδα μέχρι τώρα. Τα αποτελέσματα δεν ήταν ναι. Που. Δεν αντικατοπτριζόταν με αυτό που παίζαμε. Δηλαδή με τη Λάρισα χάσαμε 100 ευκαιρίες. Με τον Όφη το ίδιο. Έτσι. Δεν είναι ότι. Δηλαδή πήγε Όφη στον Ολυμπιακό και πραγματικά ήταν καλύτερος από τον Ολυμπιακό σε ένα διάστημα. Και εσύ τον Όφη τον έκανες γιο-γιο. Και τον κάναμε γιο-γιο. Αυτό ακριβώς. Και εντάξει τώρα. Λένε όλοι, μιλάνε, λένε, λέω, εγώ πιστεύω, είμαι σίγουρος ότι θα βγούμε εξάδα. Δεν ξέρω, δεν βλέπω κάποιον άλλο να πούμε να είναι καλύτερο. Το θέμα όταν πιάσει πλέον την εξάδα είναι και πώς θα πλασαριστεί στην εξάδα. Δηλαδή, για τον τερματοφύλακα που λένε συνέχεια, εγώ το έχω πει ότι αυτό το παιδί κάποια στιγμή θα τρέβουμε τα μάτια μας με αυτά που θα δούμε. Όχι, δεν το λέω, το λέω τώρα που είναι ακόμα που φαίνεται ότι δεν είναι καλός. Έτσι νομίζουμε εμείς. Γιατί έχω ζήσει βλέπω χρόνια ποδόσφαιρο και έχω δει πολλούς ανθρώπους που φαινόταν ότι δεν μπορούν να παίξουν, αλλά μετά δείξαν στην πορεία ότι. Όχι, έχει πολλές προοπτικές ο Έμαν. Το θέμα είναι ότι είναι 21 χρονών, αλλά δεν έχει την εμπειρία που χρειάζεται η θέση. Δεν μπορούμε να τον καταδικάσουμε επειδή δεν είναι έμπειρος. Εδώ υπάρχουν, να σου πω κάτι, παράδειγμα να φέρουμε τον Πασχαλάκη, που είναι ο τερματοφύλακας και θηριώδης. Είναι και προσόντα έχει και καλός τερματοφύλακας είναι, οκ. Okay. Κάνει κάποια λάθη.
που όταν κάνει ο Έμαν θα πούμε κατευθείαν, ναι, είναι άπειρος κτλ. Ναι. Ο τερματοφύλακας, καλός ή κακός, κακός για τον ίδιο, καλός για τους επιθετικούς, με ένα λάθος χαλάει όλη την εικόνα του. Μπράβο, χαλάει την εικόνα του, γιατί δεν μπορεί. Δεν είναι ο επιθετικός που θα χάσει γκολ και λες. Μα σκέψου πόσα λάθη κάνει ο στόπερ, ο μπακ κτλ. Μία λάθος τοποθέτηση. Ο τερματοφύλακας μία φορά να κάνει λάθος, τελείωσε. Θα φανεί πάρα πολύ άσχημα. Θα φανεί και άσχημα αυτό. Έτσι. Δεν ξέρω, πάντως εγώ νομίζω ότι και ο Έμαν θα παίξει το παιδί τώρα. Ότι θα παίξει καμιά 7-8 παιχνίδια ακόμα σίγουρα. Και μετά βλέπουμε. Ένα διμινάκι το βλέπω και μετά το Γενάρη πάντως. Να ξέρεις. Θα δούμε, θα δούμε. Θα έρθει κι άλλος τερματοφύλακας. Μετά δύσκολα θα βγει. Θα έρθει κι άλλος. Και μπορεί να είναι και Λάτιν. Θα έρθει κι άλλος τερματοφύλακας. Να είσαι καλά. Έγινε, τα λέμε, γεια. Ο φίλος ο Δημήτρης μας ακούει. Καλησπέρα, Δημήτρη. Θα κάνουμε κλήρωση. Ο Χρήστος. Καλησπέρα, Νίκο. Ο Ιντέγε, όπως είπε και ένας φίλος, πολύ τρέξιμο και πίεση στην κίνηση. Ο Ιντέγε, προχθές, παιδιά, αυτός είναι ο τελευταίος που θα πάρουμε. Χθες ήταν ο καλύτερος παίκτης. Ο λόγος που πολλές φορές δεν τελειώνει τη φάση είναι ότι έχει χάσει εκρηκτικότητα. Βέβαια, αν ήταν το ίδιο εκρηκτικός όπως στον Ολυμπιακό, δεν τα χρόνια ποτέ. Και μια ερώτηση λέει, αν από το VAR, αν από το corner λέει έμπαινε γκολ, ο VAR θα τον καλούσε όπως με τη Λάρισα να δει αν ήταν corner. Όχι. Στον φίλο, καλησπέρα. Έλα, παιδιά. Χαίρετε. Καλησπέρα. Γεια σας. Καλή ήταν η ομάδα χθες. Καλή ήταν, ναι. Ναι, στην ξάπλα, στην ηλιοθεραπεία. Έγινε, φίλε. Χαιρόμαστε, μας ακούτε, να ξέρετε. Είναι πολύ σημαντικό για μας. Έλα, φτάνει. Ευχαριστούμε τον προηγούμενο φίλο. Φτάνει. Μη δίνεις... Τι. Παραπάνω σημασία πως πρέπει. Θα κάνουμε την κλήρωση. Να έκανα τη σημασία που έπρεπε. Λοιπόν, αυτός πάντως, φίλε, να σου πω κάτι. Πρέπει να έχει φάει πολύ σε εισαγωγικά ξύλο. Αθλητικά εννοώ, έτσι, όχι, μην πάει το μυαλό στο κακό. Από τον Άρη. Δηλαδή, πολύ φάπα πρέπει να έχει φάει. Πρέπει να έχει μεγαλώσει με γκάλι αυτός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ή να ήταν. Τι. Μέχρι στον γκάλι. Μέχρι στον γκάλι πάλι θα τρώγε. Σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή, πρέπει. Πρέπει να έχει μελανιάσει, δηλαδή πρέπει να είχε κάποιον και να τον έβαζε επίτηδες να βλέπει τα παιχνίδια του Άρη στο μπάσκετ συνέχεια. Πιθανό. Δηλαδή επίσης, τι να πω, πρέπει να ήταν στην αποστολή του ΠΑΟΚ όταν ήρθαν να πάρουν το πρωτάθλημα. με το σπάθα. Λοιπόν, κλήρωση. Τα μπλουζάκια. Οπα. Την έκανε εσύ, δηλαδή σκύλο. Είναι από το τέτοιο, από το Instagram, φίλε. Θα περίμενα να βάλω 1130 τέτοια. Ευχαριστούμε καταρχήν για την πάρα πολύ μεγάλη συμμετοχή και στο Instagram και στο Facebook. Έτσι. Και. Θα έχουμε κι άλλα. Θα έχουμε κι άλλα τέτοια παρόμοια. Για να προσφέρουμε σε εσάς ό,τι μπορούμε μέσω της εκπομπής και μέσω του site. Λοιπόν, 4 νικητές. Που έχουν ποστάρει είτε κάτω από το Facebook είτε κάτω από το Instagram. Θα λέω το παρατσούκλι, πώς λέγεται αυτό. Όχι, πώς λέγεται. Nickname, το nickname που είναι και το όνομα. Και το όνομα. Νίκος Παπαδόπουλος. Μπράβο, λοιπόν. Πρώτος νικητής. Ναι. Bill κάτω Παύλα Γιώμ. Βασίλειος Γιωματάρης. Γιωματάρης. Bill κάτω Παύλα Τζιόμ, από το Γιωματάρης προφανώς τα πρώτα 4 γράμματα. Ναι. Βασίλειος Γιωματάρης. Ναι. Ο ένας. Κοπέλα η δεύτερη. Φοφάκι 82. Προφανώς είναι γεννημένη το 82. Φοφάκι 82, Φωτεινή Καμπουρίδου. Είναι το πλήρες όνομα της κοπέλας. Κερδίζει την δεύτερη φανέλα. Τρίτη φανέλα. Ναι. Σταματάκι Βαγγελιό. Και όπως είναι το nickname, είναι και το κανονικό. Σταματάκι Βαγγελιό. Στα αγγλικά το βλέπω γραμμένο. Σταματάκι Βαγγελιό. Το τρίτο και το τέταρτο. Τάσος κάτω Παύλα Νεκ. Τάσος Νεκ. Τάσος κάτω Παύλα Νεκίδης είναι το όνομά του. Προφανώς είναι Τάσος Νεκίδης το όνομα. Άρα ο Βασίλειος Γιωματάρης, η Φωτεινή Καμπουρίδου, η Βαγγελιό Σταματάκι και ο Τάσος Νεκίδης, ναι, είναι, ναι, οι 4 νικητές για φανέλες Ιντέγε και την κοινή. Θα σας πάρει αύριο η Μαριλής. Για να σας πάρει, βέβαια, πρέπει να βρούμε τηλέφωνο. Mm. Άρα πρέπει να επικοινωνήσουμε εμείς μαζί σας, γιατί είστε στο Instagram.
Τέλος πάντων, θα επικοινωνήσουμε εμείς αρχικά για να μας δώσετε κάποιο τηλέφωνο για να έρθετε να σας πούμε ακριβώς τις ώρες. Πάντως, αν ακούτε την εκπομπή, οι ώρες που είναι εδώ οι Μαριλίζες μας είναι μετά τις 10 το πρωί μέχρι και τις 5 το απόγευμα. Γιατί είναι κλειδωμένες οι φανέλες, δεν είναι γιάχμα. Να τις πάρει ο Παπαδόπουλος σπίτι του όλες. Ναι. Τις κάνω δώρο. Να τις κάνει δώρο, ρε φίλε. Εντάξει, αυτή είναι του Ντιγκίνι, νομίζω είναι extra large μία. Μην κάνεις πιτζάμα. Ή αυτές που φοράνε οι κοπέλες φοράνε τέτοιο, μόνο την φανέλα και τίποτα άλλο. Το καλύτερο είναι αυτό. Αυτά βάζουν στο σπίτι σου, έμαθα. Κάτι φίλες μου. Σπιτάκι μου. Το σπιτάκι μου. Λοιπόν. Αυτοί είναι οι νικητές λοιπόν. Παιδιά, καλοφόρετες. Θα έχουμε κι άλλες στην πορεία. Θα δώσουμε και μέσω της εκπομπής. Και γενικότερα έχουμε και άλλα δώρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Σταμπομάνια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την Παϊάρης για τα δώρα. Αυτά. Όσοι θέλετε, επειδή είναι αρκετοί, στείλατε και μηνυματάκια και μας ρωτάτε πού θα τις βρείτε. Είναι εύκολο. Στο e-shop της ΠΑΕΑΡΙΣ υπάρχουν οι φανέλες από small μέχρι 3 extra large. Και επίσης, πάτε στην boutique της ΠΑΕΑΡΙΣ. Και είδα ότι πέρα από αυτές θα βγαίνουν και άλλες. Και επίσης είδα ότι θα υπάρξει ειδικό section για τέτοιες φανέλες celebration. Εγώ αν ακούει ο Στέλιος από τη Σταμπομάνια θα έκανα μία φανέλα με όλους τους παίκτες, αυτό το Άρης-Άρης που γίνεται στο τέλος. Με τον κόσμο. Αυτή είναι ωραία φανέλα. Ή τον πανηγυρισμό του Γκάμα χθες. Τι έκανε ο Γκάμα. Κάτι ιδιαίτερο. Ή τον πανηγυρισμό του Γκάμα με τη Λάρισα. Και εκείνος ήταν ωραία έτσι. Τα κλίξεις. Ναι, ένα Μπρούνο Γκάμα θα την αγόραζα εγώ τη φανελίτσα του. Ναι, θα ήταν δυνατό. Του Μπρούνο Γκάμα. Ο Ρόζ επίσης είναι έτοιμος για καλό πανηγυρισμό. Με τα χέρια έτσι να κάνει το μποπάι. Αλλά την Κυριακή. Πέρα από τον Ιντέγε που θα σκοράρει την Κυριακή με τον Πανετολικό, θυμίσου το αυτό. Ας το μην το λέμε, ας γίνει. Θα βάλει γκολ ο Βέλεφ. Το πίστευα πολύ χθες. Ναι. Αλλά δεν. Λίγα πράγματα. Λοιπόν, τον Άρη θα το δείξει με την Ξάνθη. Έχω δει 7 φορές από προχθές το Πανετολικό Λάρισα στο Earth Sports. Παιδιά, δεν το έχετε προγραμματισμένο. Θα το κάνουμε σκάουτινγκ, ρε Ξάνθη. Τι? Θα βλέπουμε το επόμενο. Το είδαμε το μάτι. 3 ώρες το έχω δει. Ξέρεις οι άνθρωποι του Άρη πόσες φορές τα βλέπουνε. Και 7 και 8. Γι' αυτό παίρνουν 7-8 χιλιάρια το μήνα. Άξι, Κώστα, τα... Μάκη, Νίκο. Εμπεδώσουμε. Το Κώστα ήταν το πρωί. Ναι. Το Μάκη ήταν πριν 15 χρόνια. Ναι, όντως, λίγο ζαβού ήταν αυτό. Ευχαριστούμε πολύ τα Alter Ego που ήταν μαζί μας και σήμερα. Και ναι. Μπορείτε να τα βρείτε σε 3 σημεία σε Θεσσαλονίκη, 25 Μαρτίου 12 στην Ευκαρπία, Πασαλίδη 85 στην Καλαμαριά, Παύλου Μελάτρα 6 στο κέντρο της πόλης, alterego-fashion.gr, κοστούμια, σακάκια, παπούτσια, κάλτσες, ζώνες και πολλά πολλά άλλα για να προμηθευτείτε. Φτύκας, πλακάκι διγενής, Απόλλωνος 34-39 κατ' Τούμπα, πάνω τον κήπο του Καλού, τηλέφωνο 2310-905-503, με νέες προσφορές, επιλεγμένα είδη. Με πρώτα τους μεγαλύτερους ισπανικούς, ιταλικούς οίκους και με δωρεάν που τα φορά στο χώρο σας και για Ανόπουλο Σέρβις, παίρνετε το φορτηγό σας. Το πάτε 4ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Κατερίνης στο κεντρικό φανάρι Πόντου στο Καλοφόρι και αλλάζετε σούστες, αερόφουσκα, μορτσέρ, πέταλα. Όλα στις καλύτερες τιμές αγοράστε το Γιαννόπουλο, τηλέφωνο 2310-751-933. Θα τα πούμε και πάλι αύριο λίγο μετά τις 5. Μέχρι τότε να είστε καλά, ακολουθεί. Είναι ο νέος με εκπομπή του Λίμπερο. Με την αγάπη Γαβριλίδου και τον Νίκο Παπαδόπουλο, καλή συνέχεια.